καλησπέρα στον κύριο Τρέγια και στον Βασίλη Καμπαδία, τον ηχολήπτη μας. Νικολήπταρα. Καλησπέρα, Θείο Ζάχο. Γιατί Θείο, ρε φίλε. Θείο, είσαι μεγάλος. Περάς τα 50, Θείο, εσύ τι είσαι. Εσύ τι είσαι. Εγώ δεν περάς τα 50. Λυκόπουλο. Εγώ όχι, αλλά περάς τα 50, τι να κάνω. Εντάξει, σε περνάω εδώ 13-14 μήνες. 18, 19, 20 όχι, χρόνια. Κάτσε, πότε είσαι εσύ. Α, φιλάκι. Βάλε κουίζ, βάλε κουίζ. Σεπτέμβριο 68, 50 μισό. Σεπτέμβριο 68. Ναι. Πω. Τι είπα, εσύ τι είσαι. Τι δουλειά έχω με τους θείους εδώ πέρα. Αφού μας φύγες πήρε μας. Ναι. Δεν μας είπες ότι... Νέος. Δεν μας είπες ότι... Νεότατος. Πολύ πήρε ο Άρης, πολύ γεννήθηκες και μετά από δύο μήνες. Σου είπα, ρε φίλε, σου είπα. Μία Μαρτίου του 70. Άρα σε 15 μήνες έπαιρνα. Μία Μαρτίου του 15 μήνες είναι. 17 μήνες. Κάτσε φυλακή 17 μήνες, δηλαδή θα πάθεις. Όχι, βέβαια. Κάτσε στην κοιλιά της μάνας 17 μήνες, δηλαδή θα πάθεις. Ούτε αυτό. Ναι, είδες. Είδες. Άρα 17. Αλλά. Τι άλλα. Όταν είναι κάποιο 50. Και ο άλλος είναι 48,5. Κλάει, μάι, φίλε, μάι. Εσύ μπήκε στα, πέρα στα 50, εμείς ακόμα είμαστε 48. Σιγά. Τι να κάνουμε. Σιγά, Λυκόπουλο. Σιγά. 12 η ώρα πάει και ανοίγει έλα, το στόμα έλα, σου. Θείο. Ανοίγει το στόμα σου ναι. Σαν το σπήλαιο των Ιωαννίνων. Από τα χασμουριτά. Όχι. Τι, όχι. Τι θέλω να σας καταπιώ, θέλω. Ναι, σιγά. Παντού σας καταπίνω. Σιγά. Παντού. Σιγά. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Βόλεϊ δεν μπορούμε να ασχοληθούμε. Είσαι 4 κατηγορίες κάτω. Όχι, 4 δεν είναι, 2. Κοντά είμαι, κοντά έπεσα. Ούτε δεν μπορούμε να ανέβουμε ούτε από την τέτοια. Αν δεν υπάρχει σάλιο. Εσείς δηλαδή. Αλλά εντάξει, με το κομμάτι δεν ασχολούμαι. Ασχολούσε εσύ ο Πατριάρχης. 105 χρόνια λέει. Περίμενε. Δεν σ' άρεσε ούτε χρόνια. Δηλαδή, ούτε χρόνια πολλά δεν θα πει, κύριε Τρέγια. Τι χρόνια πολλά σε ποιον να πω. Την ομάδα. Χρόνια πολλά τα πει εσύ στην ομάδα. Εγώ είπα στη δική μου την ομάδα. Πότε είπε, πότε δεν μετά έχετε γενέθλιε. Πώ. Πότε νωρίτερα έχετε. Όταν συμπλήρωσε, παιδί μου τα. Ναι, εσείς πότε έρχεται, πρωταπριλιά, πότε έχετε, όχι. Την άλλη εβδομάδα, πότε. 21 Απριλίου με τη Χούντα γιορτάζουμε. Να, πώς φαίνονται. Κάτι ελπίστριες ακούγονται. Έτσι. Έτσι, βέβαια, πάντα. Πώς περάσαμε, κύριε Τρέγια, τριμέρο, εντάξει. Εντάξει. Δόξα τω Θεώ, να λίγο δουλειά, λίγο οικογένεια, παρέλαση, μπακαλιάρο πολύ, σκορδαλιές. Σκορδαλιά βλέπω μέχρι και στα αυτιά έχεις λίγο. Όχι. Δεν έφαγα πολύ. Έφαγα όσο κάνουν καμιά κουταλέτσα, ρε παιδί μου, με τα 4-5 κομμάτια που έφαγα μπακαλιάρο. Ναι. Και επειδή δεν μου φτάσε, ψήσαμε καμιά 25-30 σουβλάκια εκεί στην πεθερά μου, πάω στο μπαλκόνι. Πάει. Σουβλάκια είχε κοτόπουλο, σουβλάκια χοιρινά. Τζατζίκια χειροποίητα, μιλτζάνες είχε χειροποίητες, πιπεριές, καυτερές, πιπεριές, γλυκές, ταραμάδες, της ανομαλίας έγινε. Σου μιλάω, κάτσε μου στο τραπέζι μετά την παρέλαση. Έκανε μικρή παρέλαση. Μία και. Και σηκωθήκα το 7 το απόγευμα. 6.30. Άστα να πάνε, πολύ φεύγουν. Εγώ να σου πω κάτι, δεν έχω φάει, δεν μου αρέσει βέβαια. Μπακαλιαρός. Στη ζωή μου σκορδαλιά ποτέ. Ούτε μπακαλιά. Γενικά με τα ψάρια δεν το έχω. Δεν είμαι των ψαρικών. Έχει δοκιμάσει. Όχι, σκορδαλιά. Όχι. Δεν έχεις δοκιμάσει. Όχι, μόνο τη μυρωδιά. Ναι, δεν μπορείς να έχεις άποψη. Να σου πω, την άποψή μου. Να σου πω. Καταρχήν τα ψάρια όλα μου φαίνονται το ίδιο. Δηλαδή, σαν να έχουν. Φυσικά δεν είναι έτσι, αλλά τουλάχιστον σε μένα. Καμία σχέση. Όλα φαίνονται η ίδια γεύση. Είτε τρως. Μέχρι και προσφάτως που έφαγα, πώς λέγονται αυτά, ρε, οι κόκκινες κατσαρίδες. Γαρίδες. Ναι, αυτά τα πράγματα. Τις κόκκινες κατσαρίδες. Ναι. Λοιπόν, σαν σουβλάκι μου φάνηκε. Σαν να έτρωγα σουβλάκι. Σ' άρεσε. Όχι ιδιαίτερα από την σαγανάκι να τη φας αυτή με λίγο καυτερή πιπεριά μέσα και τυράκι. Σαγανάκι, όχι. Δες τι μου αρέσουν από ψαροειδή. Από ψαροειδή, ναι. Από ψαροειδή. Μου αρέσει εκείνη λίγο η αθερίνα, καθερίνα, όπως λέει. Αθερίνα, ναι. Το ψηλό γαριδάκι. Σαν γαριδάκι που είναι εκείνο. Ναι. Μου αρέσει για αλυστερές που επειδή ήμουν στο Βόλο, φαντάρος. Τις έμαθα εκεί για αλυστερές, τρελαίνομαι. Ναι, πρέπει να ξέρετε τις τρώσεις αυτές. Ξέρω, στο Βόλο σου είπα. Τσιμπουράδικα, στο Βόλο. Ωραία. Το τσιμπουρό μπορεί να μην έπεινα αρκετό, ως καθόλου. Τι τσουρουφούσες. Πρόβαλες λεμονάκι, αλάτι, πιπέρι. Λεμονάκι, αλάτι, πιπέρι. Το έκανες τόξινες από κάτω πρώτα να κάνει. Λεμονάκι πέθαινε γιατί ήταν ζωντανό αυτό. Κλατς Βαντάμ. Κλατς Βαντάμ. Και ξέρεις μετά. Ξανά έχει φάει 4 Viagra μαζί ταυτόχρονα. Τηλεσκόπιο έβγαινε πάνω για να γνώρισε. Μετά. Σόπαρε. Τίποτα, υποβρύχιος. Και τι έκανες. Τι έκανες με φαντάρος. Ναι. Καλά, φαντάρος όταν είσαι δεν χρειάζεται και πολύ. Τηλεσκόπιος. Γιατί έβλεπες τα φανταράκια τα άλλα. Τι να δεις, Παξιμάδι. Τι στο Βόλο. Εκεί πέρα. Στο Βόλο τι... είναι ό,τι πιο κοντινό στη Θεσσαλονίκη. Ναι, στο Βόλο με τι να φτιαχτείς, ρε φίλε τώρα. Στο στρατό. Όχι, όταν είσαι στο στρατό μέσα. Όχι, στο στρατό, όχι. Με την Καλλιόπη. Έξω δεν βγαίναμε μόρα στο στρατό, είμαστε σπίτια μέσα. Επέσαι, φτιαχνόμουν. Μου άρεσε μία από το χωριό. Ναι, άμπρα, φτιαχνόμουν. Ναι, αλλά παρούσαν εκεί τέτοιοι, παρούσαν πολύ. Ποιοι οι βολιώτες? Το χωριό, το Στεφανοβίκιο. Παρούσαν. Πού ήταν?
Στεφανοβίκιο. Αεροπορία σου. Αεροπορία σου. Εντακότα. Σιγά Ράμπο. Εγώ δεν ήμουν Ράμπο. Αυτά τα φυσικλίκια που βλέπω δικά σου είναι. Ράμπο δεν ήμουν, ρε φίλε, αλλά παρουσιάστηκα Σπάρτη στο ΚΕΜ. Στο ΚΕΜ κέντρο... Πάρτη υγειονομικό, όχι, μεσολόγγινη. Όχι, οδηγή. Οδηγή. Κέντρο εκπαίδευση εφοδιασμού μεταφορών. Νίκη Λάουντα. Έτσι από εκεί πήρε και το δίπλωμα, 100%. Όχι, ναι. Το δίπλωμα το είχα απ' έξω. Το είχες απ' έξω. Και επειδή το είχα απ' έξω, με κάνανε εκπαιδευτή. Τώρα, πώς με κάνανε εκπαιδευτή. Δεν έχουμε κάμερα. Δεν ξέρω. Μετά εκεί οδηγούσαμε τα στάγερ, αρματοφορείς και τα λοιπά. Πήγαμε τα πού? Από Σπάρτη πήγα Βιρόνια. Βιρόνια Σερών. Αυτό τώρα δεν υπάρχει το στρατόπεδο. Είναι κάτσε να δεις. Πώς λέγονται το άλλο δίπλα από τη Βιρόνια. Το Πετρίτσι, το Πετρίτσι. Α, το Πετρίτσι, δεν το ξέρω. Δίπλα στο Πετρίτσι, ναι. Εκεί είχε ένα στρατόπεδο πάνω στο βουνό επάνω. Με φυλάκια, με σκοπιές και τα λοιπά. Και τώρα και τα άλλα, ναι. 7-12 λέμε ήταν. Έπαιξε πολύ καιρό γλυκά. Δεν θυμάμαι, φίλε, άστα να πάνε εκεί πέρα. Και πήγαινε η υπηρεσία 12 μέσα μία έξω. Ναι, αφού δεν την άντεξε. Και τότε, γιατί λέμε για μια περίοδο ούτε κινητά. Δηλαδή, αν είσαι που υπάρχουν τώρα να είσαι τώρα, δηλαδή μπορεί να είσαι Σκοπιά και να βλέπεις το μάτσο, παιδί μου. Ναι, εκεί ήμουνα το 1980. Όπου εγώ αργότερα πήγα. 88. Ναι, εγώ πήγα λόγω του Final Four, έπαιρνα. 88-89. Σου το έχω πει αυτό. Δηλαδή, το ένα στο άλλο. Τι. Μου έρχεται. Τώρα γελάς ο κόσμος, δεν πειράζει. Μου έρχεται χαρτί να παρουσιαστώ. Ναι. Και λέει Μεσολόγγι. Υγειονομικό. Μεσολόγγι για να πας. Ήθελε ένα ψηλό βίσματάκι, το ήθελες. Τι δε, καλά, εσείς οι Αριανοί έχετε τα βίσματάκια. Ναι, εντάξει, έτσι, είναι γνωστό ότι έχετε. 21 Απριλίου, εσύ, εγώ έχω τα μέσα. Λοιπόν, το πίστεψε το παξιμό. Ναι. Όχι, θυμάμαι κάποια μια περίεργη τέτοια είσαστε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άκου, μου έρχεται υγειονομικό. Και... καλά, βάζεις μέσα, εντάξει, το βάζεις μέσα είναι λίγο τραβηγμένο, αλλά δεν ήταν, δηλαδή... Είναι κάτι που θα ήθελα να πάνε όλοι, έτσι. Πώς λεγόταν, step. Ούτε ξέρω, δεν πήγα. Ναι. Γιατί πάω. Πάω, ρε φίλε. Άκου. Πάω με το χαρτί. Αυτό ήταν ακριβώς πίσω από το Palais des Sports. Εκεί πήγαινες για να πάρεις αναβολή. Και πάω. Λέει ο επόμενος. Λέει πού, λέει, ας πούμε, πώς θα λέγανε αυτά. Μαύρο, Πεύκο, πώς θα λέγανε αυτά. Μεγάλο Πεύκο. Μεγάλο, τι Πεύκο. Μαύρο Πεύκο. Κοντά έπεσα. Μου λέει πού, για πού ήσουν, λέει. Λέω αναβολή, για πού λέει ήσουν. Μεγάλο Πεύκο, γι' αυτό. Όχι, το λέω, του δίνω το χαρτί, το κοιτάει το χαρτί. Ρε φίλε μου λέει, είσαι ηλίθιος. Λέω, όχι ρε φίλε, όχι, υπάρχει, λέω, ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα ήταν? Το πρόβλημα ήταν ότι θέλαμε να πάμε στα Final Four. Κατάλαβες. Τι πάδαμε. Ναι, και πήρα αναβολή. Βέβαια, στο τρίτο Final Four πήγα ενώ ήμουν φαντάρος, έτσι. Τζάμπα πήγες. Ναι, το τζάμπα είναι άλλο, άλλη η συζήτηση. Πήγα ενώ ήμουν φαντάρος. Ναι, αλλά δεν πανηγύρισες. Ναι, άλλο λέω. Ναι. Δεν λένε ότι δεν μπορείς να βγεις εκτός χώρας. Πώς δεν μπορείς. Αν είσαι φαντάρος. Πώς τότε, τότε το λέγανε, τώρα δεν ξέρω. Μια χαρά μπορείς να βγεις. Μια και χαρά μπορείς και ό,τι θες μπορείς να κάνεις. Απλά έπρεπε να πάρεις ειδική άδεια από το ΓΕΣ 3 μήνες νωρίτερα, πριν το γεγονός. Την οποία είχα πάρει. Φυσικά δεν την παίρνατε. Εσείς τα χαϊδεμένα παιδιά τότε του Ιωαννίδη. Ήσασταν και τα αγαπημένα παιδιά του κράτους ήσασταν. Κερδίζουμε. Ο Ολυμπιακός στον μπάσκετ ήσασταν εκείνη τη εποχή. Τι εντάξει. Πάλι ο κυνηγημένος. Τι εντάξει. Φυσικά είμαι ο κυνηγημένος. Το πράγμα παίρνει και κυνηγημένος. Ο τώρα δεν είναι. Με γουστερίζει βαθμούς. Κερδίζει ο Άρης 8 Ιανουαρίου, ήταν 9 μέσα στο σπλιτ. Ναι. Με εκείνη Γιουγκοπλάστικα. Τη Γιουγκοπλάστικα. Μία νίκη την έκανε. Mm. Τη Γιουγκοπλάστικα εκεί μέσα. Πού να την κερδίσει. Μία φορά την κερδίσαμε. Υπερομάδα ήταν. Ναι. Μία φορά την κερδίσαμε. Με εκείνη την νίκη ήταν 99% στο Final Four. Την άλλη μέρα βγαίνω αναφορά. Το Final Four ήταν μετά 3,5 μήνες. Βγαίνω, άκου, θα το πω, είναι πολύ ωραίες. Βγαίνω στο τέτοιο. Κανένας δεν ξέρει τίποτα. Βγαίνω την άλλη μέρα το πρωί, λέω. Διοικητής Νικόλαος Έλληνας. Nick the Greek. Σόπα ρε φίλε. Nick the Greek, θρύλος του ελληνικού στρατεύματος. Γαύρος. Δεν ξέρω τι ομάδα ήταν. Βγαίνω το πρωί τάσο. Λέω, Γρηγοριάδη Ζαχαρία, σε τούμε ειδική άδεια για το εξωτερικό. Με κοιτάει, φίλε, έρχεται. Με κοιτάει στα μάτια, σιγή ηχθείος. Με κοιτάει. Γιατί θέλεις, λέει, να πας στο εξωτερικό, Γρηγοριάδη. Δεν περίμενα να με ρωτήσει κάτι. Νόμιζα θα πει ναι ή όχι. Σε φνηδίαση. Με φνηδίαση. Και είναι ο μόνος που μπορεί να κόψει την άδεια. Αν πάει στο ΓΕΣ είναι τυπικό το ναι. Αυτό είναι που ήθελα. Τουλάχιστον αυτό ήσχε τότε. Τι να πω εγώ καημένο. Τι είπα ρε μας. Την αλήθεια. Όχι, τι αλήθεια. Το που πάω για το Final Four. Βλακία έκανες. Ναι. Όχι. Κύριε διοικητά, ο αδελφός μου είναι παντρεμένος με Ισπανίδα.
και θέλω να πάω να τον δω στη Βαρκελόνη. Τι να πω, αυτό μου ήρθε στο μυαλό. Φίλε, σιγή ηχθείος, δεν ακούγεται τίποτα. Σοπα. Με κοιτάει, με ξανακοιτάει, με κοιτάει. Όπου έχω μιλάμε, έχω χεστεί, Τάσο. Έχω χεστεί, μιλάμε. Λέω τώρα θα πει. Μήπως ένα παοξάκι σε γνώρισε, ο διοικητής. Από τότε. 20 χρονών μου τότε. Έχεις μούρι Αριανού από τότε, ναι. Λέει, λογία. Ναι. Γράψω τον Γρηγοριάδη να πάει η άδειά του στο ΓΕΣ. Σε λέει αυτό χαζό είναι. Ναι. Ζητάει μετά 3,5 μήνες. Κάτι πάει καλά, δώσ' το να μην το χάσουμε. Βέβαια, ξέχανα να σου πω τη λεπτομέρεια ότι δεν είχα δώσει την ταυτότητά μου όταν παρουσιάστηκα. Την είχα μαζί μου. Είπα και μια δικαιολογία, δεν θυμάμαι ποια ήταν. Την έχω χάσει. Το κλασικό και δεν την παρέδωσα. Και πήγε. Πήγα. Ποιο κανένα την έκοβε, τζάμπα πήγες. Φίλε, όταν ήρθα και μπήκα μέσα, βέβαια έφερα κάτι κασκόλ της Παρτσελόνα και σε κάτι λοχαγούς, κάτι τέτοιο που τα ξέρω αυτά. Όταν μπήκα μέσα, μετά 2 ώρες, αποξήλωση. Με τη μία αποψήλωση. Ήταν, δεν ήταν αποξήλωση. Αποψήλωση. Αποψήλωση, λέγω. Τι, αποψήλωση. Ναι, ναι. Πολύ το λένε 2 ώρες, 2 ώρες να βγάζω χορταράκια. Τι να κάνω. Με το χέρι, και χωρίς γάντι. Τι, χωρίς γάντι, άσε κάτι σουκνίτες, κάτι τέτοιο, άσε. Και, και τότε δεν είχαν αυτά που κάνουν με την ταινία, την πετονιά, τα γκρ 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 γκρ. Όχι ρε, τι να, τι να είχανε τώρα, σοβαρά μιλάς, πλάκα κάνεις. Λοιπόν, πάμε, πάμε στα διαδικαστικά, γιατί με τις ιστορίες του στρατού έχουμε πολλά, έχουμε πολλά να πούμε. Παρόλο που δεν είχαμε εμβόλυμη αγωνιστική. Είχαμε και τον μπάσκετ το παιχνίδι, έχουμε και παιχνίδια, έχουμε και την εθνική, έχουμε και παιχνίδια. Είναι βέβαια ψιλοξενέρο όταν δεν έχει μάτι Σαββατοκύριακο, έτσι. Το ειδικά. Προηγούμενο. Αυτό ναι, μας έρχεται αυτό έχει. Το επόμενο έχει. Έχουμε και αντιδράσεις από τους οργανωμένους οπαδούς της Ξάνθης. Ναι. Θα τα πούμε. Θα σας ενημερώσουμε. Μην είναι εδώ κοντά μας. Θα διαβάσουμε τα διαδικαστικά. Έτσι. Θα πάμε στο διάλειμμα και αμέσως μετά. Μπράβο. Και θα βάλουμε και τον κόσμο αμέσως στη διαδικασία να βγει και να πει την άποψή του. Λοιπόν, Πορκίτο Ψητοπολείο, αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, Κοινωνός Κοτόπουλο, διαθέτει το Πορκίτο και όπως λέει και ο Τάσος, είμαστε, το επιβεβαιώνουμε 100%. Έτσι. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτσουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς. Κλάψουμε με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone, από το Google Play για συσκευές Android και πάρετε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Και κάποιες ενδεικτικά λαχταριστές προσφορές του Πορκίτο, 2 μπέργκες με γύρω, 1 κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ, ένα special burger και 1 κοκακόλα 4 ευρώ. 2 special burgers, 1 τσίκις και 1 κοκακόλα 5,90 και 1 κλαμπ αλαντικών και 1 κοκακόλα κύριε Τρέγια μόνο με 5 ευρώ. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Motorsport Cerkezo, εγγυημένο σέρβις αυτοκινήτων με γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων. Πολυετής εμπειρία, λογικές τιμές, συνέπεια προς τον πελάτη, όλα αυτά αποτελούν το νούμερο 1 επιλογή για το σέρβις του οχήματός σας. Εξειδίκευση και άμεση λύση των προβλημάτων του πετρελοκινητήρα σας σε χρόνο ρεκόρ από επαγγελματίες του χώρου. Παντός τύπου και επισκευές στο θαμμένο σας μαν το οχήματό σας. Όλα αυτά στον Ιορδάνη Τσερκέζο, σέρβις αυτοκινήτων παντός τύπου. Νεάπολη, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 252, λίγο πιο πάνω από τον ιστορικό Σκορπιό. Τηλέφωνο επικοινωνίας αλλά και για δωρεάν τεχνικό έλεγχο. Τηλεφωνήστε στο 2310-635-809. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ. Είναι το πρατήριο καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του ΙΣΑΚ Τεχλικίδη. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στη τιμή του απλού καθημερινά. Σας φέρνει πάντα με μεγάλη συνέπεια στην ώρα του το πετρέλαιο του μήνα, την παραγγελία που κάνετε. Φυσικά αλλάζετε τα λάδια σας με μεγάλη ποικιλία από λιπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Για όλους τους φίλους που θέλουν να παραγγείλουν το πετρέλαιο του μήνα ή της χρονιάς, τηλεφωνείτε ακόμα και τώρα. Στο 2310-611-256. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, δίπλα στο γεφυράκι των Σικιών. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση. Επαναλαμβάνω τηλέφωνο 2310-611-256 για τις παραγγελίες σας για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τέλος, το κομμωτήριο ανανέωση. Είναι κοντά μας άλλο ένα βράδυ. Κουρεύεστε μόνο με 5 ευρουλάκια στη φίλη μας την Πόπη. Καλά, ακούσατε. Δεν λέμε ποτέ ψέματα εδώ. Παίρνετε το σύζυγο, τον εαυτό σας, το παιδί σας, τα παιδιά σας και πάτε μόνο με 5 ευρουλάκια ο καθένας και κουρεύεστε στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στην Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων, στο κομμωτήριο ανανέωσης στη φίλη μας την Πόπη. Επίσης σας περιμένουμε να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως χθενίσματα, βαφές, πιστολάκι και ό,τι άλλο χρειάζεστε στα μαλλιά σας.
Τηλέφωνο για ραντεβού, μόνο με 5 ευρουλάκια είπαμε το κούρεμα, 2310-616-999, ανανεωθείτε οικονομικά, 2310-616-999, στο κομματήριο ανανέωσης, στη φίλη μας την Πόπη. Και πριν πάμε στο διάλειμμα να απαντήσω σε αυτό το... Τι θέλετε το καρτούν σε αυτό, αυτό το καρτούν, το Παντελή, η ίδια σειρά με τον Καραϊσκάκη ήσουν. Τι λες βρε Muppet Show. Τι λες βρε, βρε σεφ του Muppet Show. Λοιπόν, ίδιος είναι προκλητικός. Ναι, είναι προκλητικός ο Μπιμπισίδης. Εντάξει. Μπιμπισίδη, μη παίζει με τον πόνο των Ηρακλειδέων. Εντάξει, το μήνυμα αυτό είναι προκλητικό για τους μπλε συμπολίτες. Δεν θα αναφέρεις τη λέξη Καραϊσκάκη. Επειδή χάσανε οι άνθρωποι και έχουν τα προβλήματά τους, είναι δέκατη, δεν θα τους πειράζεις. Επίσης, μου σπάει τα νεύρα και εμένα η λέξη Καραϊσκάκη. Λόγω αυτούς που αγαπάτε, που είστε συνεταιράκια. Ναι, τώρα θα πούμε. Γιατί παίχτες παζαρεύετε. Τώρα θα σας πάρουν παίχτες. Δεν έχουν να δώσουν. Θα σας πάρουν παίχτες τώρα. 1,5 εκατομμύριο δεν είναι. Λέει, είναι πολλά, λέει το 1,5 εκατομμύριο. Καλά, καλά. Θα σας πάρουν παίχτες τώρα. Καλά, πάντως. Μείνετε εδώ συντονισμένοι να σας πούμε ποιους παίχτες παζαρεύει ο Άρης για να πάρει το πολύ πολύ φιλικό σωματείο προς το σύλλογο της πόλης μας. Σωστά. Του Ολυμπιακού. Θα μας πει μετά και την άποψή του για το 1 δισεκατομμύριο που έδωσε για το Βενετίδη μετά τον τελικό της Φιλαδέλφειας. Άντε πάλι πίσω. 1 δισεκατομμύριο. Τι έχουμε πάθει. Δεν γίνονται πιο αυτά. Λίγα ήθελε. Ναι, μετά πώς να μην σου λέει με τον Καραϊσκάκη, ρε φίλε. Καλά σε κάνει και σε λέει με τον Καραϊσκάκη. Καλά σου λέει με τον τώρα Καραϊσκάκη. Με χρονοκαθυστέρηση. Τώρα θα σου μπει και για τη Λασκαρίνα με την Πουμπουλίνα. Δούξα. Πάμε στο break. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εποχές Απφαμπ μας θύμισες τώρα, κύριε Βασίλη Καβαδία. Επιστρέψαμε. Εποχές Απφαμπ. Φαμπ είχε το Σάββατο. Όχι. Απφαμπ. Άστο Απ. Απ ήμασταν μετά το Φαμπ. Ναι, Απφαμπ ούτε ξέρεις. Μετά το Φαμπ ήμασταν Απ. Ούτε ξέρεις το Απφαμπ. Δώστο λίγο, να το φτιάξε μας. Τέτοια μουσική έπαιζε στο κλέψιμο τελευταία. Την τελευταία επίθεση που πήγατε να μειώσετε. Και την έκλεψε ο μεγάλο. Μειώσαμε, με τρίποντο κερδίσαμε. Τι να μειώσετε. Τι να μην κερδίσετε, βρε Παξιμάδια. Όλο το match πίσω ήσασταν. Εσύ και οι Lakers. Ναι, βέβαια. Μέσα στο κατάμεστο Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Αλεξάνδριο Μέλαθρο, σωστά. Όχι Παλέτε Σπορ. Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Λέει το γνωστό Παλέτε Σπορ παλιά που λέγαμε. Με τη σάλα Νίκ Γκάλ. Εσύ μόνο Αλεξάνδριο πρέπει να το λέει. Η σάλα, Νίκ Γκάλης λέγεται. Σάλα, έτσι, σάλα, ναι, ναι. Και έτσι που λες. Μετά το ΦΑΠ ήμασταν ΑΠ. Όχι, πάλι κάσα. Δηλαδή έχει γίνει, ρε φίλε, συνήθεια αυτό το πράγμα. Δεν θα μας παίζει στο τέλος. Ναι, τι είναι. Συγχαρητήρια. Το πήρατε το κοντάρι. Πάλι με σκυμμένα κεφάλια φύγατε από το Παλέντε Σπορ. Δύο μέρες μετά δεν έτρωγα. Πολύ γυναίκα, ρε φίλε. Πολύ γκόμενα, ρε φίλε, με στο παλέ. Πολύ μύδι, ρε φίλε. Πολύ γόβα, πολύ κραγιόν, ρε φίλε. Τι που το είδα, ρε φίλε. Όλα τα πλάνα τα έκανε κοντινά, ρε φίλε. Στα επίσημα τα δείχνει τι θέλει. Ρε πια επίσημα τώρα. Έδειχνε μία με ένα μάνικο, μία. Να σου άρεσε, ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη, όταν δείχνει το κρατικό τη Πηλέα. Πιο άσχημη για την άλλη ήταν εκεί. Την γνωστή την άσχημη. Εγώ το τρέγια τον πάω. Ναι. Άλλο κοινό, ρε φίλε. Εντάξει, δεν πρέπει να μιλήσουμε την αλήθεια. Εντάξει, ωραία. Λες το... Γούρι μα έφερε. Γούρι. Να πηγαίνει, Αναστασία. Εμένα θα μου πει αν πήγε. Πήγε, δύο ημίχρονα. Εγώ ξέρω ότι πήγε. Α, ναι. Πάντα θα πηγαίνεις, Αναστασία μου. Κάθε χρόνο θα πηγαίνεις, να ξέρεις. Θα κάνουμε εδώ. Τσίκι, τα ακούμε από τον μπάσκετ. Θα μεριμνήσουμε εδώ πέρα να πηγαίνεις κάθε χρόνο. Λοιπόν, έχουμε ένα φίλο στην αναμονή και θα πούμε και ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Πάμε να τον ακούσουμε. Πάμε, γιατί έχουν πολλά να πούμε. Έχουν πολλά δεν θέματα. Είπαμε τίποτα. Ναι, δεν πειράζει. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Τι έγινε, έπεσε. Δεν πειράζει. Δεν έπεσε. Θα σου ξαναπάρει. Λοιπόν. Τι έγινε, έπεσε. 23-10, 287 και 38. 69-45, 287 και 38. Λοιπόν, ναι. Έλεγα τώρα για το παιχνίδι, αν θες να πούμε έτσι κάτι σοβαρό. Καταρχήν το είδα. Το είδα. Ναι, εγώ δεν θα σου πω ψέματα. Το είδα, αλλά όχι όλο, να μην λέω έτσι. Ήμουνα και λίγο δηλαδή στον υπολογιστή. Παιχνίδι, δηλαδή δύο κακές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ φυσικά είναι η καλύτερη ομάδα. Έχει καλύτερο υλικό δηλαδή, όχι τίποτα περισσότερο. Δηλαδή έχει δύο γκάρτ, τα οποία νομίζω, όσο και να φανεί περίεργο. Αυτή τη στιγμή δεν τα έχει ο Ολυμπιακός που είναι σε μεγάλη πτώση. Δηλαδή ο Γκος και ο Χάτσερ. Οι οποίοι ήταν χώμα τα προηγούμενα μάτς. Ο Γκος είναι ντεφορμή ακόμα. Ναι. Και σε αυτό το μάτς. Και ο Άρης. Ναι. Ο Άρης ατύχησε να έχει. Δηλαδή μπορώ να σκεφτώ
ποιον είχε σε Παπαδόπουλε, καλή μέρα. Παπαδόπουλε, φώναξε, φώναξε. Ναι, να, μιλάει. Μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Για να κάνουμε πάντως, κάπου είναι, θα το βρω αν μου δώσεις μετά όταν θα πεις εσύ το δικό σου σχόλιο, να δω μια δήλωση πραγματικά που αντικατροπτίζει την αλήθεια του Βεζιρτζή κιόλας. Το ρωτήσαν την άλλη μέρα και λέει το γιατί στο πάω κάρι. Λέει, είδα, λέει, αλλά δεν είδα μπάσκετ. Δηλαδή, πραγματικά είναι κατάντια και οι δύο αυτές ομάδες, το πρόσωπο που παρουσιάζουν. Ο Άρης φυσικά με περισσότερα προβλήματα, έτσι. Σε αυτό δεν είχε άδικο ο Βεζιρτζής, γιατί αν συγκρίνουμε την εποχή επιπροεδρίας Βεζιρτζή Μιχαηλίδη στον Άρη. Εκείνη την εποχή μπορούμε να τα συγκρίνουμε και με την πιο μπάσκετ, πρόσφατη. Το μπάσκετ που βλέπαμε τότε, με το μπάσκετ που βλέπουμε τώρα στο Άρης Πάοκ και στο Πάοκ Άρης. Τώρα μάτς 58-62 να τελειώσει τώρα. Είναι μέρα με τη νύχτα. Ναι, 58-62 με δύο κακές ομάδες. Ναι, έχουμε το φίλο. Όχι με δύο κακές ομάδες. Εγώ θα πω ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι καθόλου κακή ομάδα. Όχι, προχθές λέω, ρε. Προχθές. Σου άρεσε ο ΠΑΟΚ προχθές. Προχθές, ρε φίλε, έπαιξε όσο έπρεπε για να κερδίσει μια κακή ομάδα. Δεν ήθελε να κερδίσει περισσότερο. Όχι, δεν χρειάστηκε. Ναι, δεν χρειάστηκε. Έχει να δώσει σημαντικά ματσό. Έχει με τον Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Περιστέρι. Έχει κάνει τι δηλαδή. Έχει τρία ματσό εντός. Με Λαύριο, Κολοσσό και Πανιόνιο. Ναι, Λαύριο, Κολοσσό, Πανιόνιο. Γιατί είναι, να κάνει γιατί. Τι, ποιος είναι ο αν θα κάνει, αν ναι. θα κάνει, θα εξαιρεθεί βέβαια και την τιμωρία του Ολυμπιακού. Ναι. Αν θα κάνει ναι. τέσσερις νίκες στα τελευταία έξι μάτς. Ωραία, τι θα γίνει. Είναι σίγουρα τρίτος. Και δεύτερος να είναι, εγώ δεύτερος στον πάνω. Θα μπει στους τελικούς, ρε φίλε. Πώς θα μπει στον τελικό, θα μπει. Θα μπει στην τετράδα, ρε φίλε. Στην τετράδα μπορεί να μπει και πέμπτος και τέταρτος αν είναι. Λέμε. Ναι. Έχει διαφορά να τερματίσει τρίτο. Δεν έχει διαφορά να τερματίσει τρίτο, να τερματίσει πέμπτο. Άρα, θεωρεί σημαντικό για να δούμε μια άλλη ναι. οπτική γωνία. Ναι. Γιατί αλλιώ μπορεί να τα βλέπω εγώ, αλλιώ εσύ. Mm. Θεωρεί σημαντικό για την ομάδα σου να τερματίσει, ας πούμε, στο τέλο τη χρονιά τέταρτη ή τρίτη, έτσι. Όσο πιο ψηλά γίνεται. Ωραία. Εγώ δεν είναι. Για μένα, για τη δική μου οπτική ναι. γωνία, αν μου πει ο Άρης θα βγει τρίτο ή τέταρτο ή έβδομο, για μένα είναι το ίδιο πράγμα. Πέρα από αυτό. Για μένα, πέρα από για άλλον Αριανό μπορεί να είναι άλλο. Πέρα από αυτό. Ναι. Είναι και το πρεστής του συλλόγου. Το πρεστής ανάμεσα Άρης Πάοκ είναι διαφορετικό. Συμφωνώ. Είναι οι νίκες οι οποίες μένουν. Το γόητρο. Μένουν στην ιστορία. Φυσικά. Έτσι. Είναι λίγο η ψιλοκαζούρα όσοι έχει μείνει ανάμεσα στους Παοξίδες Αριανούς στην πόλη. Είναι το ότι σε κανένα άθλημα φέτος δεν μου έχεις κερδίσει. Εντάξει, καλά, σε κανένα άθλημα. Και να κέρδιζα δεν θα έλεγε. Σε κανένα άθλημα, ρε φίλε. Εγώ και να κέρδιζα δεν θα μπορούσα να κάνω. Εγώ. Δεν έχει σημασία. Δεν θα μπορούσα να κάνω. Πρέπει να το αναφέρουμε. Πρέπει να το αναφέρουμε. Μπάσκετ. Μπάσκετ δεν με κέρδισε. Ποδόσφαιρο δεν με κέρδισε. Πήρε δύο ισοπαλίες, έβγαλε σέλφι, πήγε στο Λευκό Πύργο. Αυτό ήταν. Βόλεϊ δεν υπάρχει. Χάντμπολ, γεια σα. Είπαμε. Δεν καλά, τώρα άσε, δεν εγώ μόνο για μπάσκετ ποδόσφαιρο. Σε κανένα άθλημα λοιπόν. Εγώ εδώ πέρα θα μιλάω για μπάσκετ ποδόσφαιρο. Αλλά θες να μιλάς και μετά θα μιλάω. Ναι, άμπρα, άμπρα. Εγώ θα μιλάω για ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ναι, αλλά όταν μιλούσαμε για βόλι, μας ρωτούσες ποιος πήρε το πρώτο πρωτάθλημα βόλι. Όταν μου καφιές εσύ για βόλι που μέχρι πριν 10 χρόνια να πούμε δεν ήξερε αν παίζετε με 10 παίκτες ή με 3, να το πω κι εγώ ότι πήρα το πρώτο. Δεν είπα τίποτα. Φίλε, εγώ δεν πήγα ούτε σε ένα μάτσο βόλεϊ εκείνη τη χρονιά. Και πριν 10 χρόνια. Πρωτάθλημα πήρε ο Άρης, δεν πήγα ούτε σε ένα. Ήταν άλλος κυβερνήτης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ωραία. Δεν ήταν ο... Σε μάτς πόλο Άρης πάω και έχω πάει. Mm. Σε βόλεϊ δεν έχω πάει. Mm. Στο Ποσειδόνιο. Κι όμως. Τι είμαι, κι όμως. Κι όμως. Τι το βόλεϊ ναι. είναι το άθλημα το οποίο. Κατάφερε να γεμίσει το παλατάκι τόσο πολύ όσο δεν γέμισε ποτέ άλλο. Δηλαδή, συγγνώμη, αν είχε μία. 10.000 κόσμο είχε. Ωραία, ωραία. Με τον Ολυμπιακό. Ξαναλέω. Ναι. Αν είχες... Τι γραμμές. Έχει δύο γραμμές. Δύο γραμμές. Πάμε στο φίλο. Να ακούσουμε το φίλο, αλλά να κάνουμε την ερώτηση για να την απαντήσουμε μετά. Mm. Δηλαδή, αν είχε ομάδα στο μπάσκετ, ναι. ο ΠΑΟΚ, που πήγαινε να πάρει την Ευρωλίγκα, θα είχε λιγότερο κόσμο από το βολί. Όχι. Σοβαρά, όχι βέβαια, αλλά δόθηκε. Πολύ, ρε φίλε. Ρε φίλε, δόθηκε κίνητρο, ήρθαν τίτλοι, ήρθε double, ήρθε πρωταθλήματα. Τίτλοι μετράνε. Εγώ δεν είπα δεν μετράνε. Αυτό, γι' αυτό. Λέω τι αντίκτυπο έχει στον κόσμο. Βγήκε, πήρε πόσα, 3 double, 2 double, τι πήρε. Δηλαδή, ο Ηρακλής. Ναι. Βγήκε να πανηγυρίσει κανένα στο Λευκό Πύργο. Όχι, ρε φίλε. Τι αυτό σου λέει. Μπάσκετ, άμα πάρει πρωτάθλημα Ελλάδο, θα βγει στο Λευκό Πύργο. Τότε αυτό εννοείται. Εγώ δεν αφισβητώ ότι το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο το είναι ο βασιλιάς πρώτα, σπορ, μετά είναι το μπάσκετ. Μετά το μπάσκετ. Δεν το αφισβήτησα. Τρίτο δεν είπα. Για μας, δεν για τους Έλληνες. Απλά έκανα μία αναφορά και είπα σε κανένα άθλημα δεν με κέρδισε. Έλα, πάμε στις γραμμές. Πάμε. Πρόντο. Ναι. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε, καλησπέρα στο δεύτερο. Δεν γίνεται αυτό. Καλησπέρα. Νάτο. Γεια σου. Εθεάθη. Έλα, φίλε. Τι γίνεται. Το όνομά σου. Τι γίνεται, παιδιά. Ο Αριστίδης, με τι κάνει. Έλα, Νάτο. Γεια σου, Αριστίδη. Γεια σου, Άρη.
τελείωσα τις ειδήσεις του γύρου που αν και ήρθα να σπάρω ένα τηλέφωνο. Τελείωσες τι? Τις ειδήσεις του γύρου που αν και ήρθα να σπάρω ένα τηλέφωνο. Τι έβλεπες στο γύρου που αν? Εσύ, ο Τάς δεν έλεγε, η φωνή μου είναι σαν να λες τις ειδήσεις του γύρου που αν. Καλώς. Έτσι σκύλο. Τι κάνω τα παιδάκια, ρε, τα μικρά? Καλά είναι. Α, καλά. Η μεγάλη μου βγάλε, έχει δύο μέρες τώρα, έχει βγάλει, εγώ δεν τις ήξερα. Άφτες. Στο στόμα μέσα είναι. Σταούλα, σταούλα αυτές. Όχι, όχι, στη γλώσσα. Στη γλώσσα, σταούλα, όχι σταούλα τόσο. Εντάξει. Στη γλώσσα και στα μάκουλα. Εντάξει, αλυφούλα. Θέλει. Αλυφούλα, έχει μια αλυφούλα. Δεν ανοίγει το στόμα της, με σύριγγα την τάξη. Πρόσεχε, είναι κολλητικό. Το ξέρω, αυτά, ακόμα. Ναι. Πρώτη φορά το ακούω. Πρόσεχε, είναι κολλητικό. Και εγώ, Ζάχο, πρώτη φορά τις άκουσα. Δεν τις ήξερα. Όχι, ήξερα ότι είναι κολλητική αυτά πρώτη φορά το. Ναι, είναι κολλητική. Ναι. Και νόμιζα ότι είναι μόνο σταούλα. Όχι, στη γλώσσα πιο πολύ. Όχι. Πάντως σαούλα βγάζουν οι χέρια. Ναι. Είναι, και πρόσεξε. Καλά, το μωρό τώρα εντάξει. Εντάξει. Και από το άγχος είναι να ξέρει η άφτα. Σένα από άλλο είναι. Που να φας τη γλώσσα σου κατσίκι. Και δεν κοιμηθήκαμε το βράδυ. Ξυπνούσα ένα μισάωρο να βγάλω. Έτρωγε τα νύχια του ρε το Σάββατο από την αγωνία αν θα χάσει. Και έβγαλε άφθες τα ούλα. Δεν κοιμήθηκα. Δεν έβγαλα ρε. Λέω ότι ό,τι καμιά φορά. Το Σάββατο έπαιξε μια ομάδα που δεν βλέπετε. Ναι, ο Άρης είναι αυτή. Ναι, με μια ομάδα που διεκδικεί τετράδα. Εκεί τι, διεκδικεί τετράδα δεν μου λέει τίποτα. Το πάω κακό, μην το λες. Φίλε, άκουσε με λίγο. Διεκδικεί τετράδα και χρωστάει να πούμε το μισό μπάτζετ. Άμα θέλω να χρωστάω κι εγώ, να διεκδικήσω κι εγώ. Πώς τι, και σένα πλήρωτε είναι. Όχι, κάνεις λάθος. Δύο μήνες απλήρωτε. Στο μπάσκετ τίποτα, καθόλου δεν είναι απλήρωτε. Ψαλτίδες το είπε τα απόγευμα. Ποιος άλλη ψέματα. Ψαλτίδες το είπε. Ποιος άλλη ψέματα. Ναι, ναι. Εσύ πήρες κύπελο με απλήρωτους παίκτες. Τι σχέση έχει το ένα τώρα με το άλλο? Εσύ μου λες για απλήρωτους παίκτες. Μου λες ότι ο ΠΑΟΚ είναι απλήρωτος. Λέμε αγωνιστικά οι ομάδες πώς είναι. Τελικό κυπέλλου δεν πήγα. Φίλε με τον Παναθηναϊκό. Και αν σφύριζα κανονικά, θα μπορούσα να το έπαιρνα κιόλα. Γιατί στο λέω τώρα αυτό το πράγμα? Γιατί τότε ήταν άλλα τα χρόνια, φίλε, πριν 20 χρόνια. Τώρα έχει μπαν, μπουν και τζουμ και μπουμ. Όπως βλέπεις, ο Άρης έχει μπαν, δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Του χρόνου αν έχουν και αυτοί μπαν. Θα σου πω να πούμε που θα είναι ο τέταρτος ΠΑΟΚ. Θα είναι στη θέση του Άρη. Πώς πας. Άμα έχω 600, αν έχω 600 χιλιάρικα έσοδα και κάνω μπάτζετ ένα 300, έτσι γίνεται, φίλε. Ρε Ζάχο, μαζί σου είμαι, αλλά αγωνιστικά δεν βλεπόμαστε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν είπα ότι είναι καλύτερη ομάδα ο ΠΑΟΚ. Τι μου το λες αυτό? Είναι κακός ο Άρης, κακός ο ΠΑΟΚ. Σε αυτό το μάτς λέω ήταν κακός ο ΠΑΟΚ. Ήταν κακός ο ΠΑΟΚ. 62 πόνους έβαλε ο ΠΑΟΚ. Κακός ήταν. Το άκου λίγο. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε όσο χρειαζόταν. Να το ξέρεις αυτό, να το θυμάσαι. Εγώ το είδα όλο το μάτι. Το είπα. Εσύ με 50 πόντους πήρες κύπελο κυπελούχο. Πλακάνεις τώρα. Με 50 πόντους συγκρίνεις τώρα. Ρε φίλε, αυτά τώρα επιχείρηματα μου λες. Για πες. Το τελικό κυπέλου κυπελούχων. Ανάμεσα σε ελληνική με τουρκική ομάδα. Έχει δίκιο. Με ένα μάτσα διάφορο. Σου μιλάει για το σκόρεζα ο άνθρωπος. Σου λέει με 50 πόντους. Πήρες κύπελο ευρωπαϊκό. Τελικό και ο ΠΑΟΚ έβαλε 62 και σε πείραξε. Τι με πείραξε, λέω ήταν κακός ο ΠΑΟΚ. Αν σου άρεσε ένα η ομάδα σου ήταν. Αν ήταν κακός ο ΠΑΟΚ, ο Άρης ήταν κάκης του. Φυσικά, εφόσον έχασαν χειρότερα. Δεν μπορεί να είναι μια ομάδα που κερδίζει μέσα σε ένα. Πώς να το πω. Σου άρεσε άρα η ομάδα. Φανατισμένο παλέτε σπορ. Σε ένα φανατισμένο παλέτε σπορ. Έτσι, που παίρνει μια παλικαρίσια αρσενική καθαρότατη νίκη. Δεν γίνεται να την ονομάζει κακιά. Εσύ ρε Ζάχο, συγγνώμη, λες, τι ήθελες, να παίξει σαν την ΑΕΚ και να σου βάλει 100 πόντους. Μπορεί να βάλει ο ΠΑΟΚ τον Άρη 100 πόντους. Είπαμε ότι είναι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος από τον Άρη, αλλά μην το ξεχυλώσουμε. Από αυτόν τον Άρη είναι καλύτερος. Όχι τόσο. Άκουσε με, γιατί εντάξει, λες πράγματα, να ακούς και από την άλλη τέτοιο. Δεν είναι τόσο καλύτερος. Ακόμη και μέσα στην πηλαία που έχασε ο Άρης, 4 λεπτά πριν τελειώσει το ματς, ήταν 3 πόντι διαφορά. Κατάλαβες. Δεν είναι τόσο καλύτερος και φάνηκε από αυτό το μάτς. 62-58 κέρδισε. Δεν κέρδισε με 15 πόντους. Εμένα, άκου λίγο, Ζάχο. Εμένα μ' αρέσει να λέω ότι βλέπω. Και εγώ τι βλέπω. Εγώ τι λέω, ότι δεν βλέπω. Άκου, εγώ πήγα στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Φέτος τον ΠΑΟΚ τον είδα live, ζωντανά. Πήγα στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ με το κουμπαράκι μου. Ναι. Σε ποιο τώρα στο Champions? Στον επαναληπτικό που κέρδισε ένα πόντο. Ναι, και τι είδες? Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, φίλε ο ΠΑΟΚ. Τον είδα και στον Άρη, με τον Άρη είναι πολύ καλύτερη ότι είναι καλή ομάδα. Είπες αυτό το μαζί είναι καλύτερη. Εμένα... πολύ καλύτερη εμένα... ομάδα. Ρε φίλε, το είπαμε τρεις φορές, προς Θεού ρε Αριστίδη, τρεις φορές το είπα ότι είναι καλύτερος ο ΠΑΟΚ και πιο βαθύ ρόστερ έχει και πιο εμπειρούς παίκτες.
Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Γιατί σου είπα σε αυτό το συγκεκριμένο μάτς. Δίνει φράγκα και εκεί. Ε? Δίνει φράγκα και εκεί ο Σαββίδης, θα πληρωθούν. Τι δίνει ρε φίλε, για ρώτα τους αν δίνει. Εδώ πέρα. Βέβαια δεν είναι. Καλά, εντάξει. Έδωσε πάλι. Έδωσε, έδωσε. Από αυτά που έταξε τα μισά έδωσε. Όχι. Γιατί όπως σου είπε ο Τσαλτίδης, είπες ότι άκουσες ότι είναι δύο μήνες απλήρωτη, έτσι γράφουν τα site. Ότι έταξε 100 χιλιαρικά και έδωσε 50. Τα άλλα. Δεν τα διάβασα. Λιούχου. Δεν τα διάβασα. Βγαίνουν και λένε και διάβασα. Δεν τα διάβασα. Τι πάλι, δεν τα διάβασα σωστά. Ξέρω να διαβάσω. Έδωσε 50 τώρα και θα δώσει και άλλα 50. Εγώ δεν είπα ότι δεν θα τα δώσει. Είπα ότι έταξε 100 και έδωσε τα 50. Ναι, κακό είναι. Το όχι βέβαια. Δεν είμαι άλλο, αλλά λοιπόν, το απλά. Εγώ θα σου πω και 500. Λοιπόν, και, και 500 να χρειαστεί, θα τα σμπρώξει ο Ιβάν Σαββίδης. Να δώσει. Να πάρει και την ομάδα, να δώσει και 10 εκατομμύρια, να την κάνει να πάρει και πρωτάθλημα. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Θα σμπρώξει χρήμα και εκεί πέρα. Τέλος πάντων, για να κλείσω εγώ να μην κρατάω τη γραμμή. Χαιρετίζω να είσαι νόμος της Θεσσαλονίκης. Να είσαι καλά. Να μην, sorry που το λέω τώρα που κλείνεις, να μην ακούμε τις μπασκάλες. Είπα ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα. Φυσικά και πιο βαθύ ρόστερ. Αλλά αυτό οφείλεται στο ότι άπλωσε το πάπλωμα πιο πολύ από τα πόδια του. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Γι' αυτό τώρα τρέξε μπάνε στην Αυστραλία να μαζέψει τα λεφτά. Όταν πέφτει η ξυλιά, συνετίζεσαι. Ποια ξυλιά. Ρε. Πριν πέσει η φάπα, πουλούσατε μαγκιά τρέλα, ξέρω μαγιά, εγώ. Ελάτε στο Παρέντε Σπορ και θα σας ξεφτυλίσουμε. Όλη τη βδομάδα. Πάρε τα πρωτοσέλιδα να δεις τι έγραφε ο αγαπημένος σας σύνδεσμος. Που, έβγαλε, που πειράχτηκε και μετά έβγαλε ανακοίνωση για τον Γιωργάκη Τσαβίδη. Τι θέλεις να πεις σύνδεσμο, ο παδί είναι, τι θέλεις να πεις. Ρουσλάνας Γκή έγραφε ρε φίλε, δημοσίως. Ρουσλάνας Γκή έγραφε, έγραφε Άρης, Παύλα, Ρουσλάνας Γκή. Και οι άλλοι τους λένε σκούλικα, τι να κάνουμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο φίλε. Εμείς δεν βρίζουμε μάνες. Βρίσαμε μάνες. Δεν μ' αρέσει. Αυτό είναι... Εγώ, μάνες, αυτό όποιος το έγραψε, μεγάλο κοπρόσκυλο. Άκουσε με, και μεγάλο αλυταράς. Μάνες... Αυτός που εμπνεύστηκε, συγγνώμη, αυτό εδώ πέρα και το έγραψε. Άρης Ρουστάνας Γη, είναι ο μεγαλύτερος αλυταράς που υπάρχει. Και κανονικά έπρεπε εσείς, γιατί όλοι έχουμε μανούλες και δεν γουστάρουμε να μας τις βρίζουνε. Έπρεπε να τον αποβάλλετε εσείς από αυτό εδώ πέρα το πρωτοσέλιδο. Ωραία, ένα-ένα. Εντάξει. Ξέρεις πολύ καλά ότι εμένα, εγώ στο γήπεδο πόσα χρόνια. Δεν λέω τα για σένα. Όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν μάνα δεν βρίζω. Μάνες δεν βρίζω άλλο. Μπορεί να λέει το σύνδημα για μάνα, εκείνο το παραλείπω και λέω για τον ίδιο, ας πούμε. Λοιπόν, αλλά αυτή είναι οπαδή. Δεν συμφωνώ με αυτό, αλλά φυσικά δεν μπορώ και να κάνω και κάτι, έτσι. Τι να πάω. Καταρχήν δεν είμαι μέλος του Super 3. Όταν δεν είσαι μέλος του Super 3, όποιοι είναι μέλη του Super 3 και διαφωνούν, μπορούν να το πούνε. Μην κάνουμε όμως, σου είπα και την άλλη φορά, μην κάνουμε διαχωρισμό. Αυτή είναι η κακή και η άλλη είναι η καλή. Όλοι λίγο πολύ στο ίδιο επίπεδο είναι η κάνουμε σύνδεση. Διαχωρισμό. Ναι, μην τρελαθούμε. Τουλάχιστον φετινή συμπεριφορά. Α, το συγκεκριμένο. Ναι, εντάξει, τη φετινή συμπεριφορά. Έχουμε δύο εμετικές περιπτώσεις. Η μία είναι πριν το μάτς που έγινε, που βγήκαν οι ανακοινώσεις στην Τούμπα. Ναι. Τη θυμάστε την ανακοίνωση, τι χαρακτηρισμοί υπήρχαν. Εμετικοί πραγματικά. Οι οποίοι μόνο βία μπορούν να φέρουν και μόνο κακές αντιδράσεις και κακοτοπιές. Μετά αναρωτιόμαστε. Γιατί έγινε εκείνο στην πόλη, γιατί έγινε αυτό στην πόλη. Ωραία. Να, γι' αυτά γίνονται. Και άλλες όμως φαίνονται. Γιατί υπάρχουν και από την άλλη μεριά οι λύθοι. Ναι, σίγουρα. Οι λύθοι υπάρχουν παντού. Σωστό. Έτσι, και ανεγκέφαλα τους χαρακτηρίζω εγώ. Να σας εδώ, εγώ όχι ότι είναι άλλοθι αυτό. Εδώ μιλάμε για οπαδούς, που φυσικά δεν είναι άλλοθι αυτό που λέω. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε. Ναι. Δεν θέλω τώρα πάλι, θα μου πεις πας στο παρελθόν, δεν είναι τόσο μακρινό. Έχουμε ποδοσφαιριστές να μιλάνε για σεξ και βία. Έχουμε πεσήματα σε γυναικόπαιδα στη Σουρωτή. Εντάξει, να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Όλα λάθη είναι. Ναι. Εγώ δεν είπα ότι τα κυκλοτήσεις προς Θεού. Όλα αυτά σου είναι. Σου αποδεικνύω ότι αυτά γίνονται από όλες τις πλευρές. Εντάξει. Ωραία. Άρα... Μην πούμε ότι αυτή είναι η κακή και άλλη είναι η καλή. Ωραία. Άρα να το συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια και να θυμόμαστε και να λέμε κι εμείς. Πριν το ΠΑΟΚ Άρης βγήκε αυτή η ανακοίνωση. Όχι, μα εγώ σου είπα. Πριν το Άρης ΠΑΟΚ στο Παρέντε Σπορ είπαν Ρουσλάνα. Όχι βέβαια. Δεν πρέπει να σταματήσει κάποια φορά. Φυσικά πρέπει να σταματήσει. Φυσικά πρέπει να σταματήσει. Αυτό εδώ λέμε, κατάλαβες. Φυσικά πρέπει να σταματήσει, αλλά σου λέω να μην. Δεν λέω για σένα, λέω να μην θυμόμαστε. Γενικά μιλάω κι εγώ. Να θυμόμαστε να βλέπουμε και την καμπούρα μας, έτσι. Στο διατάφτα όμως δεν μπορείς να διαμαρτύρεσαι για μια απλή ανάρτηση που δεν βρίζει, δεν κάνει τίποτα. Έτσι, είναι η απλή ανάρτηση που δεν του Γιώργου του Σαββίδη που έγραψε κάτι μετά το μάτς. Τέλος πάντων. Ναι, έγραψε, και ενώ την προηγούμενη ημέρα έχεις γράψει αυτό το απαράδεκτο. Ωραία. Το απαράδεκτο. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε γραμμές, κύριε Καβαδία. Λοιπόν, στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα, γιατί πέρασε 9 και 5, βλέπω πηγαίνει η ώρα. Αμέσως μετά το 23-10-287 και 38 θα είναι πάλι δικό σας. 69-45-287 και 38 FM και ενώ το μήνυμά σας, το σχόλιο σας στο 54-44-44.
5:26, κύριε Καπαδία, επί το έργο. Τι είδες? Λέει, με καλή ψυχολογία η Εθνική μετά ναι. την νίκη της Πρεμιέρ. Ναι. Του Λιχνεστάιν κερδίσα. Ναι, φίλε, γιατί κάποτε παίζαμε και με τις νήσεις οι Φερόες και κάναμε δύο ήττες. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μην κερδίζαμε το Λιχνεστάιν. Κάναμε, ναι. 130 κατοίκους έχει το Λιχνεστάιν. Δεν μου λες, όταν έπαιζα με τα Φερόες στα νησιά, έλεγες ότι θα χάσουμε. Όχι, εντάξει, ρε φίλε. Συγγνώμη, αν θυμάσαι καλά. Δύο ήττες κάναμε. Ναι, εντάξει, ωραία. Με τον προπονητή που την επόμενη χρονιά ναι. πήρε το πρωτάθλημα στην Premier League με τη Leicester. Ναι, ωραία, σωστό αυτό. Αλλά έφτιαξε η ψυχολογία μας επειδή θα κερδίζαμε τα Φερόε ή το Λιχνεστάιν. Αυτό λέει ο τίτλος. Ναι, έκανε μία ναι. νίκη, ρε φίλε. Είναι μία νίκη, νίκη σε εθνικό επίπεδο αναμενόμενη. Όλες οι αναμενόμενες νίκες όμως δεν επέρχονται. Καλά, εντάξει. Ναι, σωστό αυτό. Αλλά όχι ότι μας έφτιαξε την ψυχολογία επειδή κερδίσαμε το Λιχνεστάιν. Έτσι λέει. Εντάξει, θέλει να πει, ρε παιδί μου. Σε τέσσερις επισκέψεις μας ναι. στη Βοσνία από το 1977. Δεν και έχουμε χάσει. Έχουμε χάσει μία φορά. Έχουμε δύο νίκες και μία σοπαλία. Μία σοπαλία την τελευταία, πέρσι, ναι. 0-0. Έτσι λίγο για να ξέρει λίγο ο κόσμος. Το δίνει και πολύ λίγο τον Άσο. Το διπλό μάλλον το δίνει πάρα πολύ, οπότε είναι λίγο πρόκληση από την αλήθεια. Αν και είμαστε ψηλό καφενές, δεν ξέρω αν θες να σχολιάσεις πάνω σε αυτό. Τι να σχολιάσω τώρα, αυτό που λέγανε δηλαδή, να ο Άγγελος θα πάρει τον Μπάου και τα αυτά. Ούτε το Γιαννούλη πήρε, ούτε το Λάμπρου πήρε που παίζει εξωτερικό. Έτσι, κάποιον Βαλεριάνο πήρε που ήρθε από Β' Εθνική και ένα, ναι, και ένα Σιώπη επειδή είναι ψηλός να μου έφυγε το γάλα του. Ευτυχώς δεν το βάζει ο Παοξής. Ο Παοξής Άγγελος Αναστασιάδης. Έπαιξε ο Σιώπης και δεν το ξέρω. Τι? Έπαιξε. Αποστολή δεν ήταν. Αποστολή, ναι, ναι. Ο Γιαννούλης δεν ήταν αποστολή. Για μένα σου είπα την άποψή μου, είναι καλό που δεν παίζει. Αλλά είναι πρόκληση που δεν παίζει ο Σιώπης για μένα. Γιατί δική μου, εσύ μπορεί να διαφωνείς. Σε αυτή την εθνική που δεν παίζει ο Πρόκλης, ο Πρόκλης είναι σιώπηση. Είναι σιώπηση. Κατάλαβες. Το έκανα, είδες τόσο σαμές. Μ' αρέσεις. Τόσο σαμές. Που δεν παίζει ο Πρόκλης είναι σιώπηση. Λοιπόν, που δεν παίζει ο Σιώπης είναι πρόκληση. Αλλά καλύτερα που δεν το βάζει. Δέκα παρατέρατο. Ναι. Ναι, είναι κορυφή. Αυτός ποιος είναι ο... Αυτός ποιος είναι ο Μπρούκλης δίπλα. Ο Δόνης μου αρέσει. Ο Δόνης. Επίθεση. Αυτός που έβαλε τον γκολ. Ναι. Γερμανία δεν παίζει αυτός. Έπαιζε. Στη Στουτγκάρδη νομίζω. Ήταν πάει Στουτγκάρδη. Θα το λέει το πείμα. Μήτρογλου. Τραυματίστηκε. Μήτρογλου νομίζω ψηλο. Θυμίζει Φετφατζίδη. Νομίζω ότι είναι πρώην ποδοσφαιριστής κι αυτός. Θα έχει παρατήσει λίγο. Λοιπόν, έρχονται μάτς. Ο Πάοκ παίζει στην Ξάνθη. Με τη φόρα που έχει. Ποιος, ο Πάουκ. Ναι. Ξάνθη Πάουκ. Νομίζω ότι σε περίπτωση νέας νίκης δεν θα υπάρχει αμφιβολία πλέον και από τον πιο δύσπιστο ότι θα κατακτηθεί αυτό το πρωτάθλημα μετά από 34 χρόνια. Ακόμη... υπάρχουν έχει κάποιοι αμφιβολίες. Οι οποίοι είναι δύσπιστοι. Ναι, εντάξει. Okay. Εγώ όχι. Εγώ λέω ότι το έχει πάρει. Ναι. Μέχρι και πριν μία-δύο αγωνιστικές πριν τον Πανετολικό. Είχα τις αμφιβολίες μου, εντάξει. Αλλά λέω ότι το έχει πάρει. Υπάρχουν αντιδράσεις από τους οργανωμένους οπαδούς της Ξάνθης. Οι οποίοι. Από τους όποιους οργανωμένους οπαδούς της Ξάνθης υπάρχουν. Γιατί εκεί όταν παίζει η Ξάνθη, καμιά 15 άτομα βλέπω κάτι σχολιόπαιδες. Τέλος πάντων, έχουν και οι άνθρωποι το κοινό τους στην Ξάνθη. Έχουν, φίλε, 200-300 Ευρώπη... άτομα που πάνε συνέχεια. Ευρώπη βγήκαν και δεν μπορούσαν. Πόσο χωράει αυτό το κήπεδο, 6.000? Παραπάνω χωράει αυτό το κήπεδο. Παραπάνω. Αυτό σοβαρά. Παραπάνω. Καμιά δεκάρα μπορεί να χωράει. Αυτό αποκλείται. Ναι, ναι, ναι. Να κάνει πέση για να το ψάξω εγώ. Δεν το ξέρω, αλλά έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Τα πηγάδια δεν είναι. Ναι. Πάτα. Πάτα. Βγάλαν ανακοίνωση και είπαν πως γνωστοποίησαν προς τη διοίκηση της Ξάνθης. Πως απέχουν πλέον από τα επόμενα μάτς εντός έδρας της ομάδας τους. Ξάνθη Αρένα. Ναι, φυσικά ο λόγος είναι ότι δόθηκαν 4.500-5.000 εισιτήρια. 7.000. 7.244. 7.500 κοντά. 7.244. Εντάξει. Και πολύ είναι. Ούτε 5 ούτε 10, στη μέση είμαστε. Εντάξει. Ναι. Δεν είπα 5-6, σου είπα 6-6,5 κάπου εκεί νόμιζα. 7.200. Ναι. Ναι. Εντάξει, μια χαρά είναι. Άρα μας έδωσε το 70%. 4.600 που πήρε. Βασικά όλα ήθελα να τα δώσω, να σου πω την αλήθεια. Αλλά... και τι να κάνει, φίλε, εσύ άμα ήσουν ο πρόεδρος της Ξάνθης, δεν θα είδες να οικονομήσεις.
Καλά, συγγνώμη. Τώρα, παίζει ρόλο και ποιο είναι και ποιο. Ναι, με ποιο δακό νομίζω. Δηλαδή, ναι, όταν παίζει. Δηλαδή, ναι, τα, ποτέ δεν ήταν φίλα προσκύμενο ο συγκεκριμένο προ τον ΠΑΟΚ. Προ άλλη ομάδα που είστε και εσεί φιλικά σωματεία. Τώρα που πήγε και ο. Ήτανε, κατάλαβες. Ο Αριανό, ο Παοξής της Ζήσης. Δηλαδή, τι θες να κάνει, ρε φίλε, ο, ναι, ο πρόεδρος της Ξάνθης. Πότε θα πάρει αυτός Φράγκα, όταν θα παίξει με τη Λεβαδιά. Τι μου το, εγώ καλά κάνει, λέω. Εγώ λέω ότι και με τον Άρη να έπαιζε και να έδινε 2.000 εισιτήρια. Το ίδιο θα κάνω. Πάλι θα πήγαινα τα 2.000 εισιτήρια. Ακόμα και. Ναι. Δεν άκουσα να λέω κάτι γι' αυτό. Καλά κάνει. Γιατί να μην το κάνει δηλαδή. Καλά ξηγείται. Αν βάλει από ένα 15, 20, πώς θα το βάλει το εισιτήριο. Δεν ξέρω πώς θα το βάλει. Μάλλον 20 μήνυμο θα το βάλει. 20, άμα το βάλει, ρε φίλε, είναι 90 χιλιάρικα. Πόσο είναι. 4,5. Ναι. 90. Πού να πάρει 100 χιλιάρικα αυτό. Ένα συμβόλαιο παίκτη τη. Πού θα πάρει 100 χιλιάρικα. 100 χιλιάρικα δεν παίρνει να πούμε σε 10 αγωνιστικές από όλου του Ξανθιώτε που πάνε. Έπειτα, εκεί οι μαγαζάτορες, η πόλη δεν θέλει να δουλέψει. Τα κοψίδια. Τουμπαλίμπρε, σουβλάκια, σουτζουκάκια, μπιφτέκια, λουκάνικα. Πορκίτο. Φέρε εδώ πέρα πίτες, φέρε μια ρετσίνα ακόμα ρε. Εκεί δεν θα πάνε τώρα να πούμε μία ώρα πριν το μάτς. Θα ξεκινήσουν το πρωί, θα είναι μεσημεράκι κατά τις 12.00. Τι ώρα το μάτς, 7.00. Νομίζω. Από τη μία η ώρα θα αρχίσω τα λεκιάζουν. Κλάμπατε, κλούμπατε, κλάμπατε, κλούμπατε. Θα σα κάνει ο Πανόπουλος και τα λεφτά. Θα σα κάνει και 1-0 το τελικό αποτέλεσμα και είναι μια χαρά. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη συμπεριφορά εκεί στην Ξάνθη. Κάποτε ο Πανόπουλος έδινε 40 και 45 ευρώ εισιτήριο στου Παοξίδε και 15. Όχι σε όλου. Και 15 ευρώ. Αθηναίος, 15 ευρώ έδινε σε αεξίδε. Νομίζω σε ένα μάτς του Άρη και 50. Και σε Ολυμπιακό. Ναι. Το είχε βάλει και 50. Ναι. Δηλαδή γιατί αυτό το πράγμα. Και μετά το πήγε στο 30-35 κάπου. Δεν το κατάλαβα. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή. Ομάδα εδώ πέρα στη Βόρεια Ελλάδα είστε. Ομάδα τη Βόρεια Ελλάδο είστε. Στην Ξάνθη. Θράκη. Εντάξει. Θράκη. Πού είναι. Πού είναι στην Νότια Ελλάδα είναι η Θράκη. Πάντω εσύ τώρα που το λε, άκουσε. Στην Ξάνθη, εγώ δεν έχω πάει στο καινούργιο. Γιατί προς το παλιό έχω πάει καμιά 20 φορές. Στο καινούργιο έχει πάει. Όχι. Ούτε και στο ίδιο είμαστε. Όχι. Πάντως, όταν είχαμε παίξει με τον Παθρακικό. Ναι. Και είχα πάει Κομωτινή. Εγώ δεν έχω πάει. Ο κακός σου δαίμονας ήταν ο Παθρακικός. Ναι, όντως. Δεν έχω πάει προς τα εκείνα τα μέρη. Mm. Δηλαδή, η Κομωτινή πιο μετά την Ξάνθη. Mm-hmm. Έτσι. Πρώτα είναι Ξάνθη, μετά Κομωτινή. Αυτό λέω. Mm. Άρα προς την Τουρκία πιο κοντά είναι η Κομωτινή, έτσι. Ναι. Είχα πάθει πλάκα, δεν σου κάνω. Πολιτισμικό σοκ έπαθα με το που μπήκαμε στην πόλη και είδα τα. Ζαμιά. Ζαλίστηκα, δεν σου κάνω πλάκα. Yeah. Ζαλίστηκα. Δηλαδή τα ακούς, τα βλέπεις στις τηλεόρασεις, ειδήσεις, αλλά λες. Άλλο να το ζήσεις. Πας και είναι πλάνα από την Τουρκία. Λοιπόν, πάω, πηγαίνω το. Πότε ήταν. Το 2005-2003. Με παίρνουν επίστρατο για άσκηση Παρμενίων. Δεκαήμερο. Η μονάδα που παρουσιαζόμουν πριν πάρω Λευκό, παλιός τώρα, τέλος Λευκό, ήταν το Μεγαδέριο Δημοτήχου. Είναι το μικρό δέριο κάτω και είναι το μεγάλο δέριο πάνω στο βουνό, καμιά 700-800 μέτρα υψόμετρο. Στο Μεγαδέριο. Είναι πομακοχώρη. Πομάκι, ναι. Δηλαδή το στρατόπεδο είναι κανένα 2 χιλιόμετρα έξω από το Μεγαδέριο. Αλλά όταν θέλεις να πάρεις προμήθειε, να πάρεις καφέδες, αυτά δεν κατεβαίνεις κάτω γιατί είναι πολύ μακριά, κατεβαίνεις όλο το βουνό. Πας στο Μεγαδέριο. Έχει μέσα, όπως είπες, μιναρέδες και όλοι οι περισσότεροι φοράνε φερετζέ στην κασίδα πάνω. Φοράνε τα σεμεδάκια, τα πλεκτά που κάνανε οι γιαγιάδες μας και βάζανε το καφεδάκι από κάτω με το πιατάκι. Ένα τέτοιο πράγμα φοράνε. Και ακούς, βγαίνει ο άλλος. Τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτό, ρε. Όχι, εγώ ζαλίστηκα κύριε. Και ζαλίστηκα. Δεν κερδίσαμε κιόλας. Ένα-ένα είχε λήξει το μάτς. Εγώ είδα τον Άγιο Λευτέρη να πουλάει λαχεία μόλις του είδα αυτό. Τον Άγιο Λευτέρη είδα να πουλάει λαχεία. Ξέρετε τι έπαθα. Όχι, ζαλίστηκα. Τα είδα όλα κολλιόμενα. Τι γίνεται, ρε, πού είμαστε να πούμε. Τέλος πάντων. Όχι, σκέψου τώρα. Ξανά δεν είναι τόσο. Ρε φίλε, άλλο θέλω να σου πω. Υπάρχει μέρος στην Τουρκία που να έχει ελληνικές εκκλησίες και να βαράνε καμπάνες την Κυριακή. Δύσκολα. Και να γίνει τη θεία λειτουργία τέλος πάντων με μεγάφωνα να την ακούει ο κόσμος. Γυρίσαμε στο πολιτικό περιεχόμενο. Ναι. Δεν είναι κακό κάποιες φορές. Ο άλλος θέλει να κάνει την Αγία Σοφιά τζαμί, ρε φίλε. Ναι, όντως. Για να εκμεταλλευτεί τις δημοτικές εκλογές τώρα ναι. Και να πάρει ψήφους, λαϊκίζει και θέλει να κάνει την Αγία Σοφιά τζαμί. Πώς θα κάνει την Αγία Σοφιά τζαμί, ρε Ερντογκάν, τα γιπ, πώς θα την κάνει.
Κοίτα, εσύ μα βάλει ξανά την ομιλία του. Πολύ δεν θέλει. Ναι, πώ θα την κάνει. Πού είναι αυτή, στη UNICEF, στην UNESCO, πού είναι, κάπου, ναι. Παίρνουν και λεφτά. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Παίρνουν και λεφτά. Δεν κατάλαβε. Υπάρχει παγκόσμια κατακραυγή, δεν είναι. Α, μπράβο. Ένα άλλο θέμα. Τα λέει όπω λε για να τα λέει. Ένα άλλο θέμα. Τώρα με την παρέλαση εχθέ. Σε όλη την Ελλάδα όπου πήγαν οι Σιριζέοι, φάγαν το κράξιμο τη αρκούδα. Και ο βαρεμένος πήγε στην Αυστραλία. Ναι. Άμα σου βάλω το βίντεο, φίλε, τι πινελίκι πέφτει και πώς φεύγει. Εγώ άλλο ήθελα να σχολιάσω. Ναι. Εδώ είναι που λένε. Τώρα εντάξει, στα πολιτικό το γύρισαμε, δεν θέλω, αλλά τέλος πάντων. Καλό είναι να λέμε την άποψή μας καμιά φορά. Είδα και εγώ Δαλάκα είναι αυτή με το μαύρο. Με ποιο μαύρο, με το μαύρο και μαύρο. Μαύρο πάνω, μαύρο κάτω. Δεν την έχει. Από το Μπατρίκ. Ο Γκουσότε την έπιασε. Ο Μπλάκμαν, ναι. Δείχνει, αυτά που λες τώρα για τέτοια τα έχουν δει όλοι λίγο πολύ. Αυτό δεν ξέρω αν το είδαν αρκετοί. Πήγε μία στις Σέρες κιόλας. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, του ΣΥΡΙΖΑ. Και την φώναξαν. Πρόσεξε. Την φώναξαν. Εγώ λέω για αυτή μου παρέλαση. Αν δεν το έμαθες. Άλλο. Γι' αυτό σου λέω, αυτό δεν έπαιξε πολύ. Άμα το γκουγκλάρεις θα σου βγάλει κατευθείαν το βιντεάκι. Λέει. Την είδα. Ρε, το πήγε είδα, να κατά. Καταθέσει στεφάνι. Το είδα. Έπεφτε το κράξιμο, ναι. Όχι, τι τη φώναξαν. Πρόσεξε, άκουσε το σύνθημα. Και θα σου πω ότι θα σχολιάσω. Θα σχολιάσω ότι σου λέει. Ναι. Την φώναξαν και δείχνει καμιά δέκα άνθρωπα τέτοια που φώναξαν. Καλώ την τι κοπέλα από τη Βενεζουέλα. Και δε, άκου ποιο είναι το ωραίο. Πλησιάζει ένα αστυνομικό και τι λέει, ρε φίλε. Δεν βρίσκαν. Λέει, τι βρίζετε, λέει, γήπεδο είναι εδώ. Δεν έβρισαν οι άνθρωποι. Και λέει, δεν βρίσκαμε. Και ένα τα πήρε και του την έπεσε στον αστυνομικό. Ναι. Άκου τύπο αστυνομικό, ρε φίλε. Τι βρίζετε. Ναι, τι βρίζετε. Άκουσε, πρόσεξε, δύο σκέλη. Πρώτον, τι βρίζετε, δεν έβρισαν. Και δεύτερον, τι γήπεδο είναι εδώ. Δηλαδή στο γήπεδο βρίζουνε. Είναι οι αλυταράδε στο γήπεδο, ναι, όλοι. Ναι. Το τέτοιο, ενώ. Καλά, ρε φίλε. Δεν θα πει τίποτα. Τίποτα δεν θα πει. Απαράδεκτο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όχι, εγώ άλλο που θέλω να καταλήξω ότι πραγματικά δεν θα μιλήσω. Για τα πολιτικά γεγονότα, το ξέχασα τώρα. Τώρα μιλάω. Ξέχασα. θα σου πω. Δεν θα μιλήσω για τα πολιτικά γεγονότα πραγματικά. Ναι. Για το τι κάνουμε την Τρόικα. Αλλά πραγματικά στο θέμα το μακεδονικό, αν είχε απομείνει κάτι μέσα στον κόσμο θετικό προς αυτούς, το χάσανε. Δηλαδή... Ξεπουλήσανε τη Μακεδονία. Όχι, ρε φίλε. Είναι απαράδεκτο αυτό το γεγονός και να ξέρεις ότι αυτό θα του στοιχήσει πάρα πολύ. Παπαδόπουλε! Ωραία. Πάμε λίγο στα Τάσο. Πού πήγε, ρε, έλα εδώ. Να ξέρεις ότι ακούγοντας ένα απόσπασμα της απογευματινής εκπομπής. Είναι ο πιο. Αυτό δεν χάνεται δευτερόλεπτο, το λέω εγώ. Έρχομαι, κατεβαίνω από το ασπρόμαυρο χωριό, τα Ζωστοχώρη. Κάποτε ήταν μπλε, πεθάναν όλοι, δεν έχει τώρα. Τελειώσαμε. Τώρα είναι όλοι οι παοξίδες εκεί πέρα πάνω. Άκου τώρα. Δεν έχει άσβεση, μπορεί, τίποτα. Δεν θέλω να πω, δεν ανανεώνονται οι άνθρωποι και αυτό είναι κακό. Ναι. Γιατί, το βλέπω. Έτσι. Λοιπόν, κατεβαίνοντας από εκεί, γιατί θέλω και κάνα τρία τέταρτα να κατέβω. Βάζω ρε φίλε, τα κοσολίμπερο θα ακούσω. Ναι. Τα ζεστοχώρη για να έρθω εδώ. Δεν τα πόδια έρχεσαι. Έχετε περάσει ρε Τζίκη. Νεάπολη, έχετε περάσει τέτοια ώρα. Έχει μια σχετική τέτοια την έχει. Εντάξει, το ξεχυλώνει βέβαια. Εντάξει. Δεν το ξεχυλώνω, φίλε. Θέλω τρία τέταρτα. Τρία τέταρτα. Ναι. Τρία τέταρτα στην Κατερίνη φτάνουμε. Καρδάση, τι να σου πω τώρα. Εντάξει. Άμα θέλετε, πιστέψτε με. Ωραία, εντάξει. Για άμα θέλετε, μην πιστέψετε. Προχώρα το. Ακούς, Λίμπερο, και ακούς. Ξεκίνησα να ακούω εκεί που είπε ο Βαθύλακος πρέπει να φύγω. Που πήρε ο Παύλος και λέει ο Βαθύλακος πρέπει να φύγω. Το λέει ο άλλος θα κάτσεις. Όχι σε πέντε λεπτά. Κάνα πεντάλεπτο πριν άκουσα. Λοιπόν. Δεν χρειάστηκε κάτι άλλο. Βγήκε η εκπομπή μας σήμερα. Για ποιο πράγμα, δεν κατάλαβα, τι είπατε. Ακούγοντας την εκπομπή, λοιπόν. Τι είπατε, ρε Νικό, του Παπαδόπου. Του το... Ναι, ο λίγο. Ποιο, ο. Λίγο, Παύλο. Και ακούγεται. Ποιο είναι το θέμα, δεν είναι μέρες. Ακούγεται με τέτοια ευχαρίστηση αυτή η εκπομπή. Δεν μπορώ να το διαβάσω τώρα πάντα. Ναι, και εγώ αυτό το έχω μπροστά μου. Εγώ ξέρω ότι ο Γκαρσία θα πάει στο Ολυμπιακό. Εγώ δεν υπάρχει πρόταση. Ακούστε λίγο. Αυτός που έχει καταθέσει πρόταση επισήμως μόνο είναι ο Άρης. Μπράβο. Έτσι. Έχει, τι είπες? Έχει δηλώσει. Ο ΠΑΟΚ έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Το Δεκέμβριο. Σας το είπα ραδιοφωνικά από πέρσι τον Οκτώβριο. Ναι. Από τον Οκτώβριο του 18 σας το είπα εδώ στις εκπομπές. Ρώτησε. Ενδιαφέρθηκε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τον πάρει. Εσύ βλέπεις μία και εγώ. Έτσι. Ναι, αλλά τώρα τι γίνεται. Ο Ολυμπιακός πολλές φορές
κινείται χωρίς, με μεγάλη μυστικότητα, χωρίς να το ξέρεις. Αλλά να το πούμε και διαφορετικά. Τι θεωρείτε, ότι αν θέλει ο Ολυμπιακός τον παίκτη, είναι ικανός ο Άρης να ανταγωνιστεί στα οικονομικά του Ολυμπιακού και να μην το πάρει? Ξέρω από ό,τι γράψαν τα ερυθρόλευκα site ότι για τον Βέλεθ που τον ρώτησε και ο Άρης θέλει 1,5 εκατομμύριο, είπε δεν μπορώ να τα δώσω. Έτσι, άμα λένε ψέματα τα site του Ολυμπιακού, σου λέω ψέματα. Όχι τα site, δημοσιογράφοι που γράφουν σε αυτά. Δεν τον θέλουν τόσο. Αυτό πάει να πει. Καλά, τι θα πει, δεν το θέλω. Τόσο τον κοστολογούμε εμείς, ρε φίλε. Τι θα πει, δεν το okay. θέλω. Τόσο. Με το Βέλεθ τίποτα έχει, θα γίνει τίποτα. Γιατί ακούστηκε για το Βέλεθ κάτι. Δύσκολο το βλέπω. Εδώ όμως, αυτό που είπε ο Νίκος, να πούμε. Ναι. Διαβάσουμε το ρεπορτάζ. Ο Άρης λέει, έχει κάνει όχι απλά σχετική προσέγγιση, αλλά έχει στείλει και έγγραφη πρόταση. Τώρα, βέβαια, όπως λέει και ο Τάσος, δεν ξέρουμε η πρόταση. Μπορεί να είναι, λέμε, για να το ξεχυλώσουμε στο αρνητικό, μπορεί να είναι 200.000. Είναι ο μόνος ελληνικός σύλλογος που έχει στείλει γραπτά πρόταση. Μάλιστα, υπάρχει και ο Ολυμπιακός που έχει κάνει μια προσέγγιση, μια σχετική κουβέντα, καθώς ακόμη και μια μεγάλη ελληνική ομάδα. Ναι. Και τον ΠΑΟΚ φωτογραφίζει. Για τον Ολυμπιακό δεν διαρρέεται πως είναι μια ομάδα ικανή. Δεν διαρρέεται. Όχι δεν διαρρέεται. Δεν για τον Ολυμπιακό δεν διαρρέεται πως είναι μια ομάδα ικανή. Άκου τι ηλίθεια το γράφει. Ναι. Δεν διαρρέεται. Αλλιώς θα το κάτσω. Πως είναι μια ομάδα ικανή να καλύψει τα οικονομικά. Έτσι. Θέλω των Ισπανών. Έτσι. Είναι. Άρα μπορεί να τα καλύψει, λέει. Αφού λέει, λέει ότι δεν μπορεί. Αφού λέει. Δε, α, συγγνώμη. Δεν διαρρέεται. Συγγνώμη, συγγνώμη. Όχι, εγώ το διάβασα λάθος. Συγγνώμη. Το διάβασα. Δεν είναι δεν, είναι δε. Για τον Ολυμπιακό δε. Έτσι. Διαρρέεται. Ούτε κόμμα βάζουν, φίλε. Δεύτερο. Πώς να το πάρουμε. Εγώ το διαβάζω, δεν διαρρέεται. Εντάξει. Αυτός που το έγραψε έχει ένα δίκιο, το έχεις. Να μπούμε στο μυαλό του τώρα που είναι το κόμμα και που η οξία. Τέλος πάντων. Σε παρακαλώ πολύ. Εντάξει. Η Λας Πάλμας έχει στα χέρια της και μία πρόταση από ομάδα στο Βέλγιο και όλα τα δεδομένα θα αξιολογηθούν μέσα στον Απρίλιο που χαρακτηρίζεται ως κρίσιμος μήνας. Εδώ να πούμε και το έχουμε σχολιάσει και για άλλες περιπτώσεις ότι μεγάλο ρόλο παίζει και το θέλω του παίκτη, έτσι. Γιατί η ομάδα μπορεί να θέλει να τον δώσει και στην Κοζάνη, να ικανοποιηθεί οικονομικά από την Κοζάνη, έτσι. Φυσικά ο παίκτης δεν θα θέλει να πάει στην Κοζάνη. Εγώ δεν λέω ότι θα θέλει να μείνει στον Άρη και δεν θέλει να πάει στον Ολυμπιακό ή, στην ΑΕΚ ή στον ΠΑΟΚ. Λέω ότι παίζει ρόλο και το θέλω του ποδοσφαιριστή, έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι η Λας Πάλμας για να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή τα δικαιώματά του έχει δώσει 400 χιλιάρικα στην Ινστιτούτο. Ινστιτούτο, ναι. Έτσι. Γι' αυτό το ποσοστό και κατά 20% στην Ινστιτούτο. Έτσι υπάρχει. Και, δεν υπάρχει, και ενώ υπάρχει ποια φυσικά. Είναι η ρήτρα, λέει, όμως, και είναι σχετική ρήτρα που λέει σημειολογικά δεν είναι τόσο χαμηλή. Πόσο είναι, ρε παιδί, τι είναι κρατικό μυστικό. Ναι, τι να πω, δεν ξέρω. Γιατί δεν μας λένε πόσο είναι. Επειδή είναι σε, μεταγραφικό ίστρο ο παίκτης, λογικά. Δεν ξέρω. Πόσο είναι, ή δεν γνωρίζουν, ρε φίλε. Ή δεν γνωρίζουν. Το συγκεκριμένο site δεν γνωρίζει. Εγώ έτσι λέω. Δεν γνωρίζει. Πιστεύω ότι κανένα δεν γνωρίζει ποια είναι η ρήτρα. Το γεγονός, εγώ αυτό που κρατώ. Αυτό που κρατώ είναι ότι υπάρχει πάλι μία. Ναι. Κοινή προσέγγιση, μια ταύτιση απόψεων, ταύτιση ενδιαφέροντος για τον παίκτη από Άρη Ολυμπιακό. Γι' αυτό χρειάζεται κάμερα για το στούντιο. Όπως έχει γίνει και με τον Βέλεθ. Δεν είναι παίκτης του Άρη ο Γκαρσία. Δεν ξέρω αν το ξέρει. Δεν είναι παίκτης του Άρη. Τι δεν έπαιξε? Δεν είναι παίκτης του Άρη ο Γκαρσία. Ναι, το ξέρω. Άρα τι το λες. Πού παίζει? Στον Άρη. Δεν είναι παίκτης του Άρη, ρε καπάλα. Δεν είναι, δανεικός είναι. Μη γελάς, βλέπω τα δόντια σου. Μη γελάς. Την Πέμπτη πάλι στον τέλο. Δεν πειράζει, φίλε. Τώρα θα τα βλέπεις γιατί σε μια εβδομάδα θα είναι κουκλάκια. Την Πέμπτη. Λείπουν 2-3 τώρα από εδώ. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Σου έκατσε και καλά που την Πέμπτη έχει 8 η ώρα να τι να κάνω, φίλε. Τι να κάνω. Να τα λέμε κι αυτά. Να ήταν και το πρώτο. Ναι, όχι, εντάξει. 16 επισκέψεις χρειάστηκε. Εντάξει. Να μην σου πω να τι εκατοστήσεις. Κάναμε σχεδόν τις μισές. Έχουμε άλλες τόσες. Τι να κάνουμε. Δηλαδή άλλες μία-δύο. Όχι, να μην πει να τι εκατοστήσω, ρε φίλε, γιατί πραγματικά είναι πολύ επώδυνο. Τώρα τι να σου πω, σήμερα τι με έκανε. Ο, δεν χρειάζεται. Δεν, με χτυπούσε με το σφυράκι, ρε φίλε. Δεν σε κάνω πλάκα τώρα. Τραντάχτηκε ολόκληρο το κεφάλι μου. Πέρα από τι καζουμάρε. Και υποτίθεται ότι. Με σφυράκι σε χτυπούσε. Ναι, εδώ για να, για να βγουν τα ψεύτικα, να πάρει μέτρα. Εδώ αυτά είναι ψεύτικα. Αυτά εδώ είναι θήκες ψεύτικες. Κατάλαβες. Χτυπάει για να φύγει η κόλλα που βάζει για να φύγει. Κατάλαβες αυτό εδώ πέρα. Εγώ συμφωνώ με τέτοιο, να σου πω την αλήθεια. Τι. Γεωργίου. Ποιον. Του Γιώργιου, άστα έτσι όπως είναι. Δηλαδή, θα φαφούτε σα. Τρελό είναι. Μπορεί να φάζε. Ε? Μπορεί να φάζε. Ο Γιώργιου δεν τρώει, τι κάνει.
πουρέ. Μακαρόνια και κρυθαράκι. Πάνε φάει λίγο μοσχαράκι, καμιά μπριζόλα μοσχαρίσκα. Κάθε μέρα πουρέ τρώει. Τι να σου πω, ρε φίλε. Και πώς το τρώει. Εκτός να το βάζεις στο μίξερ, το μοσχάρι και το αλέθι. Άμα δεν έχεις δόντια, τι αφάς, ρε παξιμάδι, ούτε ψωμί δεν μπορείς να φας. Μόνο παπάρα να πούμε, κανένα μισάρο, το αφήνεις το γάλα να πούμε. Η παπάρα, η παπάρα. Πώς θα το φας χωρίς αυτό. Βέβαια είναι κατάλληλο για άλλα πράγματα. Το χωρίς δόντι. Διάλειμμα. 23-10-2-87-8-8-8. Οι γραμμές είναι ανοιχτές για 20 λεπτάκια ακόμα. Σε λίγο ξεκινάει και το σημαντικό μάτσε Βοσνία-Ελλάδα. Η εθνική μας δείχνεται στη μάχη για την δεύτερη συνεχόμενη νίκη της με Άγγελο Αναστασιάδη, αν καταφέρει να την, να την πάρει. Για να ολοκληρώσουμε λίγο το, και να πάρουμε τη γραμμή. Ναι, τώρα, για να ολοκληρώσουμε λίγο το θέμα του Γκαρσία. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να ενδιαφέρθηκε απλώς τον Οκτώβριο ή να παρακολουθεί τις καταστάσεις και τις εξελίξεις. Θεωρώ ότι αν υπάρξει εισήγηση από προπονητή, από τεχνικούς διευθυντές, από όλο το τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ ότι ο παίκτης είναι αναγκαίος και πρέπει να έρθει στην Τούμπα, θεωρώ τη δεδομένη στιγμή ότι έχει τα εχέγγυα ο ΠΑΟΚ να το διεκδικήσει με περισσότερες αξιώσεις από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Έτσι θεωρώ εγώ. Μόλις βγαίνει, γιατί είμαι και στο Λαμπάο, ναι, 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 ότι ο Άρης έχει καταθέσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ πρόταση στη Λας Πάλμας για τον Ματέο Γκαρσία. Μάλιστα. Είναι νομίζω μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Αν ισχύει βέβαια. Ναι. Αν δεν το κάνει ο ΠΑΟΚ ή δεν θέλει τον ποδοσφαιριστή ή κρίνει υπέρογκο το ποσό. Όλα μπορεί να συμβεί. Πάμε. Λοιπόν, πάμε, πάμε στο φίλο που περιμένει ήδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου Τάσο, γεια σου Ζάχο, Τάσο στον Περέφηνα. Γεια σου Τασούλη, καλησπέρα. Λοιπόν, μια ερώτηση στον Τάσο. Ρε Τάσο, ναι, τι θα γίνει ο Άγγελος μετά την Εθνική και αυτή να υπογράψει τον Ολυμπιακό, τίποτα. Έχεις παίξει τον Ολυμπιακό μέσα στην Εθνική, έχω πατλάκι. Κοίταξε λίγο τώρα, μην μπερδεύουμε τον Άγγελο Αναστασιάδη ως προπονητή του ΠΑΟΚ ή ως παίκτη του ΠΑΟΚ με προπονητή στην Εθνική Ελλάδος. Εδώ άφησε έξω τον Γιαννούλη και τον Λάμπρου και πήρε ρε φίλε Σιώπη Βαλεριάνο. Και να μην μένουμε μόνο στους παίκτες του Άρη. Και το Ολυμπιακό έτσι. Έτσι, ναι, και το Ολυμπιακό. Να μην μένουμε μόνο στους παίκτες του Άρη. Κατά την κρίση του, κατά την κρίση του αυτή τη στιγμή, πρέπει να πάρει αυτούς. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό από τον το σεβαστό. Όλοι θα κρυθούν εκ του αποτελέσματος. Και να σου πω και κάτι. Σίγουρα, το σκέφτομαι και λίγο πιο πονηρά εγώ. Το σκέφτομαι λίγο και πιο σε βάθος. Ότι είναι πολύ αρχή ακόμα για να πάρει το μισό ΠΑΟΚ στην Εθνική Ελλάδος. Όχι ρε φίλε, εγώ βλέπω ότι η ομάδα που έχει πάρει το πρωτάθλημα ακόμα και ο Κουλούρης που είναι πρώτος σκόρερ ήταν τρίτη αλλαγή πρώτη. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ θα τη βγάλω τη χολή μου ανοιχτά. Τίποτα. Θα το στάξω το φαρμάκι. Τίποτα. Με τον κύριο τίποτα. Για μένα δεν είναι ΠΑΟΚ. Δεν ήταν ποτέ. Δεν είναι τίποτα για μένα. Εντάξει, κύριε, είσαι άδικος τώρα γιατί έχεις πάρει, έχεις πάρει και τίτλο με τον Άγγελο. Τίποτα, τίποτα. Και με τον Πάγεβιτς έχω πάρει. Ωραία. Και τι πάει να πει δηλαδή. Τι πάει να πει αυτό. Τέλος πάντων. Όχι, αυτό πάει να πει ότι πρέπει τουλάχιστον ένα σχετικό σεβασμό να υπάρχει. Να μην είμαστε μηδενιστές. Εγώ βλέπω μια εθνική χωρίς παίκτη το ΠΑΟΚ και εγώ είμαι πρώτος στην βαθμολογία. Παίκτες μου έχουν κάνει σούπερ χρονιά και δεν παίζει κανένας. Ακόμα και ο δανεικός που έχω δώσει στον Ατρόμητο είναι πρώτος σκόρερ και είναι τρίτη αλλαγή. Και θα μου πούνε τώρα να τον σεβαστώ και να μην πω. Πασχαλάκι δεν έχει. Πέλκα δεν έχει. Στον πάγκο. Στον πάγκο. Εντάξει φίλε, δεν γίνουμε προπονητές εμείς. Όχι, εντάξει, okay. Θα κρυθεί από το αποτέλεσμα. Αυτό θα το λέμε, το εγώ περιμένω να φάει σήμερα τρεις μπάλες και θέλω να χάσουμε, να σου πω την αλήθεια, θέλω να χάσουμε. Εγώ δεν θέλω να χάσουμε, ρε φίλε, εγώ θέλω να κερδίζει η Εθνική. Εντάξει, αυτό είναι κακία τώρα. Εγώ είμαι κακός, ρε φίλε, εγώ είμαι μόνο ΠΑΟΚ, κακός είμαι, τι να κάνω. Σόπα μου, ρε, εμείς είμαστε δηλαδή, τι είμαστε δηλαδή που είμαστε και Εθνική Ελλάδος τώρα. Τι να κάνω, εγώ είμαι κακός, λοιπόν, πάμε αυτό, πάει αυτό. Βρε παλιό σκυλό, παλιό σκυλό. Είμαι παλιό σκυλό. Πήγες εκεί στη Γερμανία με τους φρίτζιδες. Έκανες καμιά επίσκεψη στην άλλη τη σκληροπυρηνική, τη Μέρκελ και το Σόιμπλε και σε γυρίσανε, ρε. Έτσι, έτσι. Πήρα και το χαρτί μου από το προξενείο. Πήρα ληξιαρχική πράξη. Ποιο χαρτί? Α, τη ληξιαρχική πράξη, όχι το τρολόχαρτο. Λοιπόν, ρε Ζάχο, τώρα στο Ζάχο πάμε. Ρε Ζάχο, τι θα γίνει, το είπε και ο Τάσος πριν. Θα κερδίσετε σε κανένα, να παίξουμε ξερή. Να βάλω μια μπλούζα του ΠΑΟΚ, μια σιντουάρ να παίξουμε ξερή. Μπα και μα κερδίσετε πουθενά. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα. Μπουρλότ, κάτι. Άμα βγήκε πανηγύρισε τώρα την νίκη στον μπάσκετ, να πω εντάξει, συγχαρητήρια. Ποια όπως... νίκη στον μπάσκετ, δεν σου πανηγύρισε το έχει στην Τούμπα τώρα, αλήθεια. Εγώ ξέρω, φίλο, ότι στην καλύτερη χρονιά τη ιστορία στο ποδόσφαιρο, δύο μάτς παίξαμε στην Τούμπα. Δεν με κέρδισε. Και ένα στο Χαϊλάου. Γενικά, στο Χαϊλάου. Σε τρία μάτς, σε κανένα μάτς δεν ήσουν καλύτερο. Στο κρίσιμο μάτς κέρδισε. Αν ήσουν εσύ σε κάποιο από το. Ο Τάσος μίλησε για μένα. Λέω ότι σε τρία μάτς
με την καλύτερη ομάδα της ιστορίας σου, ποτέ που είχε ο ΠΑΟΚ, και εγώ, μία κλακά, δεν με κέρδισες τότε. Παίξαμε τέσσερα, παίξαμε τρία μάτια, τρία μάτια παίξαμε και έχω δύο χ και μια νίκη. Ναι ρε φίλε, και στα τρία ήμουν καλύτερος. Πώς γίνεται, εδώ μετράει... Έτσι λόγω, εσύ πες ότι ήταν ο ΠΑΟΚ καλύτερος και στα τρία, ακούγεσαι. Στο κύπελο εγώ θα πάω τελικό και στο κύπελο θα κερδίσω. Αυτό που λέω εγώ είναι σε αντιπαράθεση με αυτό που λες εσύ. Εγώ είπα ότι δεν θα πας τελικό ή δεν μπορείς. Ή ότι προκρίθηκα εγώ. Πάντως, ως συνήθως... Είπα ότι στα τρία μάτς ήμουν καλύτερος έστω μία γουρνότητα. Ως συνήθως αυτός που κερδίζει είναι ο καλύτερος. Από πού και πού είναι καλύτερος μας στο Χαριλάου. Στο Χαριλάου πόσο είναι καλύτερος. Ξέρω εγώ ρε φίλε. Έστω μισή ευκαιρία καλή περισσότερη έχασα και ένα πέναλτι έχασα. Ξέρω εγώ. Τι μισή ευκαιρία καλή περισσότερη. Έτσι λέω. Εσύ πες ότι έχασα πάω περισσότερες ρε φίλε. Ακούγεσαι. Εγώ ήμουν καλύτερος. Εντάξει, άμα είσαι καλύτερος, εντάξει. Λοιπόν. Δεν θα το βγάλουμε τώρα, δεν θα το βάλουμε. Υγεία πάνω απ' όλα στην ομάδα μου, υγεία πάνω απ' όλα στην ομάδα μου. Για την Κυριακή έχουμε μια εξόρμηση, άλλο ένα διπλό, ακόμα πιο κοντά στο double και στον τίτλο. Ωραία. Πού είσαι ρε τώρα, πού είσαι. Τώρα έφτασα σπίτι μου, ρε. Σόπα ρε, σε όλους πήγες μόνο εδώ δεν ήρθες. Έλα ρε, εντάξει, μην παραπονιάσεις, θα έρθω και από εκεί. Καλά, λοιπόν. Ίσως να μην χάνουμε και πολλά. Εντάξει, όχι ρε, ποτέ δεν ξέρεις. Υγεία πάντως. 130 κιλά είμαι, φίλε, άμα έρθω θα φάω πολύ φάγη. Δεν έχεις ανάγκη. Τάσο, όταν λέμε, τουλάχιστον εντάξει, άσε λίγο αυτό έτσι, μια κακιούλα να πω. Όταν λέμε υγεία, τουλάχιστον εγώ έτσι το θεωρώ, η υγεία τουλάχιστον να λέμε και σε όλους, έτσι, να μην λέμε υγεία για την ομάδα μου. Δηλαδή υγεία για την ομάδα σου και για τις άλλες ομάδες να μην έχουν υγεία δηλαδή. Υγεία για την ομάδα μου και για αυτούς που μιλάμε τώρα στην εκπομπή. Εσάς τους δύο και εμένα. Για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο. Τι είμαι, ρε πρωθυπουργός, να λέω για όλο τον κόσμο. Αυτή τη λένε τις ευχές. Υγεία για όλο τον κόσμο τώρα. Δεν είναι θέμα. Όταν θα κατέβω στις εκλογές για εκλογές θα μακατεύω. Δεν είναι θέμα εκλογών. Ναι, ρε πλάκα κάνω. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Άντε, να σε καλά. Γεια σου, Τασούλη. Και στις πέτρες. Γεια σου, Τασούλη. Πολλοί με ρωτάνε ποιοι είναι η Ελλάδα, με τα μπλε, με τα άσπρα, ρε παιδιά. Δεν βλέπετε στο μπλε έχει και λίγο κίτρινο, στα πλάγια, οι άλλοι. Τα άσπρα. Λοιπόν. Ο Σιώπα, δεν το βλέπεις εκεί, είναι. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλά είστε, παιδιά. Καλά, φίλε, καλά είσαι. Το όνομά σου, αν θέλεις, φίλε μου. Μαρίνος. Γεια σου, ρε Μαρίνο. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω κάτι ρε παιδιά, άμα κατέβω Σαλονίκη, ναι. Έχετε κάνα στέκι, συχνάζετε, ξέρω εγώ, θέλω να σώσω έχουμε. Από κοντά. Έχουμε, κάνω τσίπουρο, έχουμε. Τσίπουρο τα ξέρει εδώ ο κύριος δίπλα. Έχουμε, έλα, εσύ και θα σε βολέψουν, μην αγχώνεσαι. Πού θα σας βρω δηλαδή. Θα πάρεις τηλέφωνο εδώ πριν κατέβεις, θα αφήσεις το τηλέφωνο το κινητό σου. Ωραία. Ναι, θα σε δώσουμε το κινητό μας κι εμείς και τελείωσε, θα μας πάρεις να επικοινωνήσεις. Γενικά με τα κινητά από την κατάλληλα. Ναι. Εντάξει, ωραία. Όποτε γουστάρεις. Έλα, να κάνουμε και εκπομπή εδώ, παρέα. Καλά, λέει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Νωρίς από κοντά. Γιατί όχι. Εντάξει. Δεν πιστεύω να είσαι τίποτα ζωσμένος με τίποτα να έχουμε καμιά. Όχι, ρε φίλε. Όχι. Να βρεθούμε στο Χορτιάτι από εδώ, λέω το σοφό. Όχι, για τέτοια είμαστε. Έχει τρελά ο κόσμος. Εγώ ήθελα να πω για την εθνική. Ναι, ότι ναι, Μαρίνο. Άσχετα με τις οπαδικές προτιμήσεις και εντάξει, καλό είναι να την υποστηρίζουμε την εθνική ομάδα. Έλληνες είμαστε, ξέρω εγώ, εντάξει. Είμαστε, είναι και η εθνική μια ομάδα που μας έχει δώσει μεγάλη. Εντάξει, τώρα κοίταξε τώρα. Ο Τασούλης Παοξής, ναι, ωραία Παοξάκη, τρελός φανατικός, αλλά επειδή δεν πήρε φίλε το Λιμιό, το Λάμπρου και τον Γιαννούλη να θέλουμε να φάει τρία η εθνική επειδή παίζει ο Άγγελ. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι λογική αυτή. Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν μου αρέσει αυτό. Εγώ και να κερδίσει, γιατί η εθνική είναι και τον Άγγελο. Ένα παραπάνω που είναι ο Άγγελος, ρε φίλε. Τον άλλο χρόνο μπορεί να πάρει το μισό ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Είναι νωρίς ακόμα για να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά εμείς τώρα επειδή έχουμε στο πετσί μας όλη αυτή την αδικία εντός παρενθέσεων να βλέπουμε την εθνική Αθηνών στην εθνική Ελλάδος, γι' αυτό είμαστε τρελαμένοι. Λέμε, αμάνα, ορίστε πήγε τώρα. Είναι σαν να βγει και πρωθυπουργός Θεσσαλονικιός και να μην έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και ο Άρης στο κύπελλο. Μπράβο. Κατάλαβες. Κάνε λίγο δύσκολο να πάρει στο κύπελλο. 50 χρόνια. Βέβαια εδώ να κάνω γίνονται. Μια σφήνα ότι ο Άρης όχι δεν πήρε κύπελλο με πρωθυπουργό αλλά Θεσσαλονικιό. Ο Άρης έπεσε με υφυπουργό Αριανό. Εντάξει. Με υφυπουργό Αριανό έπεσε ο Άρης. Ποιον, τον προπονητή σας. Ναι, με αυτόν. Έτσι έχει μια σφήνα. Κοίταξε, ο Άρης τουλάχιστον επανήλθε. Εντάξει, μπήκε στην πεντάδα. Τους στόχους νομίζω τους έχει πιάσει. Ο Ηρακλής τι να πει να πούμε.
Ο Ηρακλής, τώρα γιατί το έλεγε, ήμασταν εδώ πέρα όταν αλλάξαμε και τον Γιώργο τον Ματζιούκη και δύσκολο μας την Πέμπτη. Και δεν ξέρω τώρα αυτά με τις, πώς λέγονται, με τις αναδιάρθρωση και με αυτά, αν δεν ξέρω τι γίνεται, αν θα ισχύσει, δεν θα ισχύσει, έρχονται και εκλογές. Μπερδεμένα όλα. Όλα είναι μπερδεμένα. Μόνο στην Ελλάδα δεν ξέρεις, τελειώνει το πρωτάθλημα, δεν ξέρεις τι ισχύει. Ναι. Μαρίνο, από πού παίρνεις? Ναι. Αλεξανδρούπολη. Αλεξανδρούπολη. Ναι. Ωραία, φίλε. Ναι. Ναι. Ωραία, φίλε. Πιο πάνω είχα πάει εγώ, δημότυχο Μεγαδέριο. Σοβαρά. Ναι, ναι, ναι. Ο, εντάξει, ναι. Και, κοίταξε, εδώ πέρα έρχονται όλοι οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει, αν δεν έχουν κανένα βίσμα για το στρατό. Ναι. Και κάνουν λίγο τη θητεία και φεύγουν. Ναι. Δεν έχω, απ' έξω έχω περάσει μόνο, δεν έχω κάτσει καθόλου. Ναι. Είναι ωραία, ωραία πόλη, Αλεξανδρούπολη. Ωραία πόλη, έχει παραθαλάσσια, έχει το καλοκαίρι μεγάλη κίνηση. Κάνεις δηλαδή μπάνιο στη θάλασσα? Ω, άνετα. Έχει καλές παραλίες. Πολύ καλές παραλίες. Έλα ρε Μαρίνο, σούπα. Ναι, ναι. Έχει ταβερνούλες, τσιπουράδικα, αυτά έχει. Ναι, ναι, εννοείται, γεμάτο, ό,τι θες. Και παοξάκια είναι... θα έχει πολλά, μάνα, φαντάστε. Έχει, έχει. Ναι. Πού δεν έχει. Κοίταξε, εδώ πέρα είναι αυτός ο Αλαβάντας που... Α, ο Νίκος. Ο... Ναι, και έχει το καφενείο κάτω, ας πούμε. Σοβαρά και... μιλάς. Ο... Ναι, κάποτε εγώ τελευταία τον άφησα εργολάβο στην Τούμπα, εργολάβο οικοδομών. Ο Νίκος. Τώρα όχι, τώρα έχει καφενείο. Σόπα. Και... μαζευόμαστε. Για όσοι το ξέρουν, ο Νίκος Αλαβάντας ήταν ένας από τους ταχύτερους ποδοσφαιριστές στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το μηχανάκι, έτσι λεγόταν. Ναι, δεν, υπήρχε, δεν υπήρχε ποδοσφαιριστής στην εποχή του στην Ελλάδα. Μπακ δεν ήταν ο Αλαβάντας. Κεντρός πρέπει να ήταν. Στο κέντρο νομίζω έπαιζε. Στο κέντρο, στο κέντρο πρέπει να έπαιζε. Όχι, όχι, μπακ ήταν. Ναι, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Φίλε, τώρα μιλάμε για. Κοίταξε, ήταν μπακ και έβγαινε και μπροστά όμως. Είχε δύναμη. Ναι, ναι, εγώ τα θυμάμαι καλύτερα. Άρα, μηχανάκι. 17 μήνες πιο μεγάλος. Εντάξει, μπακ ήταν ο Αλαβάντας και ήταν όντως πάρα πολύ γρήγορος. Γι' αυτό σε είπα θείο εγώ. Θείο σε είχε φαίνεση. Λοιπόν, 10 χρόνια μικρότερο το φαίνομαι υπόψη. Να τα λέμε. Καλά, παιδιά, τώρα μην τρελαθούμε. Εντάξει, όχι, 10 αλλά 8. Μην τρελαθούμε. Κοιτάξτε, εγώ είμαι 50 συν, οπότε. Εντάξει, εντάξει. Ένας που βγήκαμε έξω, ξέρεις, τον είπε του Ζάχου. Αυτό που είπα παραπέμπει. Ανεψιό σου είναι λίγιο. Αυτό που το είπα. Αυτό που το είπα παραπέμπει. Τι 10 εκπομπές το είπε για μένα, ρε παιδιά. Ο άνθρωπο, ο καρμπών. Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει, όλα πιθανά είναι. Εντάξει, εντάξει. Με τα χρόνια ο άνθρωπο αλλάζει, α πούμε. Εντάξει, όλοι αλλάζουν. Η αλήθεια είναι δεν φαίνεται για 50 ο Ζάχος. Είναι πιο μικρό. Ναι. Όπω και εγώ δεν φαίνομαι για 48. Όντω δεν φαίνεται 48, για 47,5. 56 φαίνομαι. Εντάξει, εντάξει. Για να υπάρχει ρε παιδιά πάνω απ' όλα. Έγινε ρε Μαρίνο. Έτσι, Μαρίνο. Να είστε καλά. Αν έρθει, είπαμε. Ξέρει τη διαδικασία, εδώ πέρα είμαστε. Έγινε ρε παιδιά. Να είστε καλά. Τον τελευταίο φίλο να ακούσουμε. Τελευταίο. Καλησπέρα. Ναι, έλα φίλε, ο τελευταίος είσαι. Ο Έπεσον. Ο Έπεσον ο Σουηδός. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πάει για υποβιβασμό ο Άρης. Τώρα βγήκε αυτό το άρθρο, ναι. Το έχω και σε άλλο, θα σου το δείξω. Ναι, ναι. Από την προκαταρτική εξέταση που διενεργήθηκε για τον αγώνα Βέρεια Άρη, ναι. Ο οποίος διεξήχθη στις 23 Ιανουαρίου 2018, και ήδη ερευνάται από την Επιτροπή Διοντολογίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, προέκυψαν στοιχεία τέλεσης αξιόπιων πράξεων. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως στην προανακριτική διαδικασία της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης βίας στους δυτικούς χώρους της Θεσσαλονίκης, προέκυψαν στοιχεία τέλεσης αξιόπιων πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 41 ΣΥΓΜΑΤΑΦ του νόμου ΤΑΔΕ. Τονίζεται ακόμα ότι. Με έγγραφο της προς τη Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, η εισαγγελέας Ευαγγελία Λιάσου έχει ζητήσει από τις 27 Αυγούστου του 2018 να διακριβωθεί η βασιμότητα των κατεγγελιών για αλλίωση αποτελέσματος με επιδιωκόμενο σκοπό χρηματικό όφελος μέσω στοιχηματικών εταιρεών. Ωραία. Και όχι μόνο. Πες μας την πηγή. Η πηγή δεν βετζή. Κάτω-κάτω λέει, η πηγή δεν βετζή. ΠΑΟΚ νέα λέει εδώ, το ένα και το άλλο είναι στο ΙΝ ΠΑΟΚ. Εντάξει, ωραία. Εντάξει. Εγώ να τώρα πάω τάρι, θα γράψει τίποτα. Ωραία, θα σου πω. Υπάρχει ανακοίνωση τη. Είναι επιλεκτικά ενημερωμένο το συγκεκριμένο. Η ανακοίνωση, ξέδωσε ανακοίνωση για τα δημοσιεύματα. Μπράβο. Ακριβώς σαν και αυτά του ΠΑΟΚ και του. Α, το φάγαμε, ρε. Έφαγε γκολ η Εθνική. 1-0. Ναι, ρε, φύγει τα γκολ που έβαλε, ρε, φίλε. Εδώ δεν γκολ που έβαλε. Γίνονται αυτά. Εντάξει, λοιπόν, άμα δεν έχει πασχαλάκι, ρε, φίλε, και έχει το βλαγωδί. Δεν υδρώνει, λέει η ΠΑΕ, το αυτή μα σχετικά με τα δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών που αφορούν
το παιχνίδι Βέρι Άρης. Η Λάσπη πετάνει κάποιους ανανεμιστήρα για να πλήξουν ομάδα μας, θα επιστρέψει πάνω τους. Όλοι θυμούνται πώς κερδίσαμε. Με 10 παίκτες από το 70 και με πέναλτι στις καθυστερήσεις. Το οποίο απέκρουσε μάλιστα ο τερματοφύλακας. Επιπλέον, επειδή προέρχεται από παλιά ιστορία, η έρευνα που είχε γίνει πριν από καιρό δεν έδειξε τίποτα. Έχουμε και με πιο σοβαρά πράγματα να ασχοληθούμε. Εγώ λέω, παρόλα αυτά, αν υπάρχουν στοιχεία να μας τα βγάλουν εδώ πέρα. Αλλά και όλα τα παιχνίδια τα οποία είναι στο τέτοιο, εγώ λέω να ερευνηθούν και όλα τα άλλα παιχνίδια. Εγώ δεν λέω να μην είναι καλός, λέω ερευνάτε το Βέρι Άρης και αν υπάρχουν στοιχεία, όπως για το Όφι Εγινιακός, υπήρχε στοιχείο το οποίο έλεγε ότι ο πρόεδρος της ΠΑΕ Όφι αγόρασε τα εισιτήρια, υπάρχουν τα στοιχεία, υπάρχει αξιόπαινη πράξη και υπάρχει νομικός δεν είμαι, πώς θα λένε αυτά, θα δούμε... να βγάλουν τα στοιχεία και να μας τα πούνε. Θα δούμε... Να γελάμε, δεν είμαι εντάξει, να δούμε τι θα γίνει. Εμείς πρέπει και οφείλουμε να καταγράφουμε... Σωστά, εσύ το διάβασες από τα site του ΠΑΟ και εγώ να δει την απάντηση της ΠΑΕ. Το τι συμβαίνει, έτσι, και να ενημερώνουμε λίγο τον κόσμο, γιατί μπορεί να βρει αύριο μεθαύριο στην εκπομπή και να μας πει καλά, δεν το είπατε αυτό. Ναι, καλά, εγώ είπα ότι δεν έκανα, εξάλλου δεν θα σου πω τι θα πεις. Πάντως είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όταν πρόκειται. Δύσκολα. Ναι, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Για την Επιτροπή Δεοντολογίας. Η Επιτροπή Δεοντολογίας, εντάξει. Και τα site λένε ότι προέκυψαν στοιχεία τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Άκουσε λοιπόν. Ναι. Υπάρχει ένα τέτοιο. Σου είπα. Κοίταξε τώρα, εδώ σου αναφέρει την είδηση. Ποια είναι? Η είδηση είναι ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας, κατά την έρευνα που έκανε, προέκυψε στοιχεία τέλεσης αξιόπινων πράξεων με επιδιωκόμενο σκοπό χρηματικό όφελος μέσω του κοιματικών εταιριών και όχι σου μόνο. Είπα, τώρα σου είπα ότι όταν αυτή η. Σου αναφέρει την είδηση. Μακροπρόθεσμα. Αν προχωρήσει το θέμα, θα πούν και πώς και τι και γιατί. Φυσικά, όχι. Αν προχωρήσει, εφόσον μας λέτε, θα προχωρήσει. Εννοείται. Εφόσον υπάρχουν, θα προχωρήσει. Λέω εγώ όμως ότι στο Όφι Εγινιακός μας είπαν ότι αυτή η επιτροπή είχε τα στοιχεία που ήταν ότι ο Τρέγιας πλήρωσε τα εισιτήρια του Εγινιακού. Υπάρχουν οι καταστάσεις. Μπράβο, υπήρχαν τα στοιχεία, αναλυτικά. Ναι, αλλά ότι ήταν ο πρόεδρος, δεν βγήκανε με τη μία αναλυτικά. Βγήκε πρώτα η. Όχι, λάθος κάνεις. Λάθος κάνεις. Αυτό άκουσε για να. Βγήκε πρώτα η είδηση και μετά βγήκαν τα στοιχεία. Επειδή δεν ήσουν. Πάλι θα πεις το ίδιο τέτοιο. Θα σου πω το ίδιο ότι δεν ήσουν στην Β' Εθνική. Εμείς το θέμα είχε βγει από τότε. Το θέμα είχε γραφτεί. Απλά δεν είχε ασχοληθεί. Και το Άρη είναι από τον Οκτώβριο του 2018. Ποιο ασχολείται. Η εισαγγελέα το έχει κάνει θέμα. Όχι, ρε φίλε. Αφού είναι 15 παιχνίδια. Στοιχείο ποιο είναι. Σου λέω το στοιχείο αυτό για τον Όφη είχε βγει αμέσως. Ότι ο πρόεδρος είχε αγοράσει και. Και μάλιστα για να την αποφύγουν κιόλας, νόμιζαν με το μυαλό τους, ο πρόεδρος αμέσως μετά από αυτό, μετά από ένα μήνα, τον διώξαν. Ωραία. Τον Ιανουάριο έγινε το ματς και τον Αύγουστο η κυρία εισαγγελέας Ευαγγελία Λιάσου ζήτησε από την ασφάλεια Θεσσαλονίκης να διακριβωθεί η βασιμότητα των κατέχων. Ποια είναι η κατηγορία, ότι, ότι ο Τρέγιας τι έκανε. Κάτσε ρε φίλε, να σου πω, μη βιάζεις. Να διακριβωθεί η βασιμότητα των καταγγελιών, αν υπήρχε καταγγελία, για αλλίωση αποτελέσματος. Φίλε, την εισαγγελέα, Ευαγγελία Λιάσου. Η κυρία Λιάσου μπορεί να μην ξέρει καν ότι το έγραψε αυτό το ΙΜΠΑΟΚ. Έτσι λέω εγώ. Εσύ άμα ξέρεις ότι το έγραψε. Φίλε, εδώ σου λέει και τα άρθρα και στοιχεία τέλεσης αξιόπινων. Ωραία, και ποια είναι η αποδείξη, αυτό σου λέω. Θα περιμένεις, θα τις ακούσεις, φίλε. Κάνε λίγο υπομονή. Πάμε στο φίλο στον τελευταίο. Κάνε λίγο υπομονή, την είδηση είπαμε εμείς. Όχι, είδηση για το ΙΜΠΑΟΚ. Μην αγχώνεσαι. Δεν είναι για το ΙΜΠΑΟΚ. Το ΙΜΠΑΟΚ τι είναι. Και το ΠΑΟΚ νέα τι είναι. Μα δεν είδα πουθενά σε άλλο τέτοιο να το γράφει αυτό το πράγμα. Το ΠΑΟΚ νέα και το ΙΜΠΑΟΚ. Πού δεν θα το γράψει, φίλε. Θα διαβάσω τον καζέτα, φίλε. Στο Sport 24. Να δούμε, θα το γράψει και εκεί. Θα το γράψει. Ναι, μην βιάζει. Πάμε στο φίλο τελευταίο. Ωραία, στο ΠΑΟ 24. Στοιχεία τέρες αξιόπινων πράξεων. Τώρα το διάβασε. Ναι, τώρα βγήκα. Τι έκανα, 8 η ώρα το έβγαλα. Όλα τα site το γράφουν. Τάσο 10. Όλα τα site το ΠΑΟ τα γράφουν. Και το site του Άρη δίνει απάντηση. Όχι, αυτό είναι. Άρα το αποδέχεται. Αυτό δεν είναι το site του Άρη, αυτό είναι η απάντηση ΠΑΕ. Μπε στο site του Άρη να δει. Πάμε στο φίλο μέχρι να μπει εσύ. Έλα, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Ναι. Γεια και χαρά και στου δύο. Γεια σου, φιλάρετε. Πάντως δεν έχω δει να πέφτει η ομάδα εκτός από τον Ηρακλή για μια τέτοια πράξη. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει. Λοιπόν, πήρα πριν να φάμε τον γκολ. Οπότε ήθελα να πω. 2-0. Κατάλαβα. Όσο περίμενα, φάγαμε και δύο. Μόλις τώρα, ναι.
Ήθελα να πω λοιπόν πριν φάμε τα γκολ, για να μην λένε ότι τα λέω εκ των υστέρων, ότι εμένα με στεναχώρεσε πάρα πολύ ο Αναστασιάδης, γιατί κάνει ακριβώς ό,τι κάναν και οι προηγούμενοι, δηλαδή πάει σύμφωνα με τους μανατζαρέους. Το κουμάντο δυστυχώς το κάνουν οι μανατζαρέοι και εκεί δεν το περίμενα. Ο Αναστασιάδης τουλάχιστον περίμενα να είναι όπως ο Γερμανός που ήρθε, τους πέταξε όλους έξω και κάνει τη δουλειά του. Αν δεν έρθει προπονητής στην Εθνική που να πετάξει έξω όλους τους μανατζαρέους, αυτό εδώ θα το έχουμε συνέχεια. Και είναι η παρακμή ή η συνέχεια από ένα μικρό διάλειμμα που κάναμε. Και δυστυχώς δεν βλέπω προπονητή που να μπορεί να μπει μέσα στην Εθνική και να κάνει το κουμάντο. Αυτό είναι το άσχημο. Όταν δεν έχει αξιοκρατία να πάρει παίκτες, όχι επειδή θέλουν να τους μοσχοπουλήσουν, αλλά επειδή θέλει να φτιάξει ομάδα τουλάχιστον τριετίας, τετραετίας, θα έχουμε αυτά τα πράγματα. Και δεν βλέπω κιόλας και δεν πρόκειται να δω. Μήπως είναι λίγο νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα? Ξέρεις κάτι, να σου πω την αλήθεια, ναι, προτρέχω. Προτρέχω, αλλά είδα όμως κινήσεις, δηλαδή εγώ τον Κουλούρη θα τον είχα αναντικατάστατο. Δεν μπορείς. Είναι ευτελισμός αυτός που είναι ο πρώτος στο σκορ να τον έχεις αναπληρωματικό. Είναι τραγικό. Ποιος είναι πιο καλός, ο Κουλούρης ή ο Μητρόγλου? Φυσικά ο Κουλούρης. Ο Μητρόγλου αυτή τη στιγμή είναι για τα πανηγύρια. Δεν έχει... Είναι ο 12ος παίκτης του αντιπάλου. Το βιογραφικό όμως που έχει ο Μήτρογλου σε εξωτερικό δεν το έχει ο Κουλούρης. Και την εμπειρία. Σύμφωνοι. Και ο Αθανασιάδης έχει. Λοιπόν, όταν λοιπόν θα δώσουμε διεθνείς παιχνίδια με εθνικές ομάδες, να μην συγκρίνουμε τον ποδοσφαιριστή που παίζει με το Λεβαδιακό, τον Πανιόνιο και οποιαδήποτε ελληνική ομάδα με ευρωπαϊκούς συλλόγους με εθνικές ομάδες. Έχει μια τεράστια διαφορά, παιδιά, και δεν μπορούμε να κρίνουμε εμείς ποιος είναι ο σωστός για την κατάλληλη θέση. Έτσι πιστεύω, ναι, γιατί δεν είναι η δουλειά μας. Συμφωνεί, αλλά όταν τα ονόματα δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, είναι ολόκληρη η εθνική ομάδα, καλή ονόματα τα οποία θέλουν να τα προβάλλουν και να τα προωθήσουν για πώληση, εμένα αυτό δεν μ' αρέσει. Mm-hmm. Και δυστυχώς δεν είναι επαναλαμβανόμενη σύμπτωση. Mm-hmm. Και δεν είναι πλέον σύμπτωση. Mm-hmm. Μακάρι να κάνω χίλιες φορές λάθος. Θα το δούμε. Δηλαδή το Φορτούνι να μην τον έπαιρνε. Ναι, το Φορτούνι φυσικά και θα τον έπαιρνε. Αλλά το ζήτημά μου είναι ότι όταν φτιάχνεις μια ομάδα, δεν πας να πάρεις παίκτες οι οποίοι ξέρεις ότι θα σου κάνουν την ομάδα ονοκάτω, ούτε βοηθούς αυτούς που πήρε επειδή τους φυτέψανε. Mm-hmm. Γιατί οι βοηθοί είναι φυτευτοί. Τέλος πάντων. Εντάξει. Θα το δούμε. Έγινε. Καλό βράδυ. Γεια σας. Λοιπόν, πάντως, πάμε να δίνουμε λίγο μια πίστοση χρόνου. Να μην είμαστε τόσο, ρε παιδί μου, να μην μηδενίζουμε τα πάντα. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει, ας περιμένουμε λίγο. Είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε και τον Άγγελο Αναστασιάδη και την Εθνική Ελλάδος και τις επιλογές του, έτσι. Ας περιμένουμε λίγο. Ωραία. Ας μην είμαστε τόσο, τόσο βιαστικοί. Πάμε στους βασικούς υποστηρικτές εκπομπής. Να πούμε αύριο, φυσικά στις 8 η ώρα θα είμαστε εδώ, Τάσο, έτσι. Mm. Πάμε στο Πορκί το ψητοπολείο με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις, με ντόπια κρέατικα και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος στις πόρες, χοιρινός ή κοτόπουλο. Θα σας πω σε λίγο τι κάνει ο Τρέλιας. Το γράφει. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πάσε. Στο καζέτα το γράφει. Σουτσουκά. Τι να κάνουμε. Χειροποίητα μπέρκε, κλαψμένο. Πρωτάθλημα παίρνει, θέλει να πέσει ο Άρης. Δεν ασχολούνται με τον Άρη. Με πολλές επιλογές για ένα ως τέσσερα άτομα. Ενημέρωση. Αλλά και ολόφρεσκες. Προέχει ενημέρωση. Ζάχομαι. Με ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου και delivery στο 23-15-20-5-55 είναι το Πορκίτο ψητοπολείο. Κατεβάσε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Λοιπόν, άλλο ένα βράδυ τα κοντά μας στο κομμωτήριο ανανέωση. Εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια, καλά ακούσατε. Αντρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Ανδρέα Παπανδρέου, 25 στο γεφυράκι, το Μετεώρων στη Νεάπολη. 23 10 6 16 9 9 9
το τηλέφωνο για τα ραντεβού σας να ανανεωθείτε οικονομικά στη φίλη μας την Πόπη. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ ήταν το πρατήριο καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Ισάκ Τεχλικίδη, στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στην Νεάπολη, στο γεφυράκι της Αιγαίων και το πρατήριο καυσίμων. Σωστή ποιότητα ελέγχου σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Σας φαίνει πάντα το πετρέλαιο του μήνα, την παραγγελία σας με μεγάλη συνέπεια στην ώρα του. Αλλάζετε τα λάδια σας μεγάλη ποικιλία πολυπατικά και έχει τεράστια γκάμα από αξουάρ αυτοκινήτων. Για όσους θέλετε να παραγγείλετε το πετρέλαιο του μήνα ή της χρονιάς, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2310 611 256. Θα σας απαντήσει ο φίλος μας ο Ισάκ. Θα πείτε που βρίσκεστε, πότε θέλετε να έρθει και με μεγάλη συνέπεια και υπευθυνότητα αλλά και ποιότητα καυσίμου θα έχετε γεμάτη τη δεξαμενή σας. 2310 611 256 το πρατήριο καυσίμων του Τεχλικίδη Ισάκ, Ανδρέα Παπανδρέου 25 στην Νεάπολη. Τέλος, κοντά μας ήταν και το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Motorsport Τσερκέζος. Εγγυημένο σέρβις αυτοκινήτων, γλύσια ανταλλακτικά για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων, πολυετής η εμπειρία. Εξειδίκευση και άμεση λύση των προβλημάτων του πετρελαιοκινητήρα σας σε χρόνο ρεκόρ από επαγγελματίες του χώρου, παντός τύπου επισκευές στο φθαρμένο σας μάνο το οχήματός σας. Σέρβις αυτοκινήτων λοιπόν παντός τύπου Ιορδάνης Τσερκέζος, στη Νεάπολη, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 252. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας, για το σέρβις και την επισκευή του οχήματός σας στο 2310 635 809. Επαναλαμβάνω, 2310 635 809. Λοιπόν, αύριο 8 η ώρα. Άλλη μια εκπομπή. Τι χάνει ρε φίλε. Τι χάνει ρε φίλε. Τι χάνεις ρε Φορτούνη. Ούτε ο Φετβατζίδης δεν το χάνει αυτό ρε. Τι χάνεις ρε Φορτούνη. Κοίτα τι χάνει ρε φίλε. Εδώ δες. Κοίτα τι χάνει. Εδώ δες. Όχι ρε φίλε. Δεν χάνεται αυτό. Χωρίς γυαλιάδα το βάζεις. Μητόσεβιτς. Στα 51 σου χωρίς γυαλιάδα το βάζεις. Μητόσεβιτς θύμισε. Λοιπόν. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Περίμενε, στη διάβαση. Τι θέλετε. Να πω για τους επόμενους. Ποιους επόμενους. Α, ναι, ναι, έχει επόμενους. Νίκος Μοσκοβίτης. Τουλάχιστον δεν παραλαμβάνουν χάος όπως κάποιοι άλλοι. Νίκος Μοσάσε με ρε να το πω. Χάος παραλαμβάνουν. Νίκος Μοσκοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος με την εκπομπή Μπαλαντέρ μέχρι τις 12. Εμείς στις 8 πρώτα Θεός αύριο πάλι μαζί σας. Από μένα. Τον Τάσο και τον Βασίλη Καβαδέ στην Οικοληψία, να έχετε ένα καλό βράδυ. Auf Wiedersehen.